Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολη ακούτε και πολύ καλά κάνετε εδώ στο 95,5 των FM της Κακομήρας από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Ο Γιάννης Λαλίδης ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καταπάκας στο production, ο Χρήστος Σουδόδουλος στον ήχο από την έκθεση, η Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το γουρούν είναι εκεί και ο Γρηγόρης Κόκκινος στο Μετρόπολης 95,5 των FM από το περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στη Sport Expo. Για μόνο για περίπτερο είσαι. Ούτε καλησπέρα λες, άνθρωπο ζώων. Ούτε καλησπέρα λες, ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα. Για περίπτερο είσαι. Πάντως ρουφιάνος δεν είμαι σαν και σένα. Για πες τη ρουφιανιά, μία ρουφιανιά. Τι ρουφιανιά. Χθες δεν ακουγόσουνα γιατί υπήρχε πρόβλημα ήχου. Σοβαρό πρόβλημα ήχου. Και γι' αυτό το λόγο ο Χατζηγεωργίου και εγώ αποφασίσαμε ότι είναι κακό για το κοινό μας. Με ενημερώσατε. Με ενημερώσατε. Περίμενε. Τι να σε ενημερώσουμε. Δηλαδή. Ότι δεν βγαίνεις άλλο. Ναι. Τι δεν βγαίνεις άλλο. Την ώρα της εκπομπής, τι να σου πω δεν βγαίνεις άλλο. Να μου στείλεις ένα μήνυμα. Εγώ τι είμαι, τεχνικός είμαι. Θα σου το πει ο τεχνικός. Δεν σου το πει ο τεχνικός. Και παίρνεις το Μπούζο τηλέφωνο να κλαφτείς, να πούμε, σαν τις γκόμενες. Πήρες τον Μπούζο, ήρθε ο Μπούζος εδώ. Να ο Γρηγόρης λέει τι με έχετε με ένα τσόντα. Πάλι άρχισες τα ίδια. Για, εδώ γιατί δεν έρχεσαι εσύ. Πού να έρθει εδώ. Στην έκθεση. Γιατί να έρθω στην έκθεση. Γιατί είναι δουλειά σου. Τι είναι υποχρεωμένος να έρθω στην έκθεση. Φυσικά. Γιατί. Ποιος το λέω. Ξέρω κι εγώ. Βράζει το παραμύθι τώρα στα ρουφιανίδια για μεσημεριάτια. Λέγε πάμε στα θέματα. Θα τα πούμε κατηδίαν. Καλά ρε 15 χρόνια κάνουμε εκπομπή. Υποτίθεται ότι θύχτηκες για κάτι το οποίο εγώ δεν έφτιαγα. Να συνημερώσουμε. Ποια είσαι, Ριδανδουλάκι, να συνημερώσουμε. Στείλε ένα μήνυμα ότι ναι. Ο ήχος είναι χάλια. Εγώ θα το στείλω ότι είμαι τεχνικός, είμαι εγώ. Είναι στην αρμοδιότητα. Είναι στην αρμοδιότητα τη δικιά μου. Καλά, ρε Μπούζο, θα τα αλλάξουμε το θέμα. Ήρθε ο Μπούζο, θα λέει. Άλλαξε το θέμα. Λοιπόν, άντε, πάνε στα θέματα. Πήγες και πήρες τηλέφωνο και αυτό και κλάφτηκες εκεί σαν την κλαψιάρα. Ποιος κλάφτηκε. Άντε να χαθείς από εκεί πέρα μεσημεριάτικα. Τι να μην απαντήσω σαν κάποιον άλλον. Στα παλαιότερα των υποδημάτων. Ξέξε. Άκου να δεις. Θέλω να ξέρω, πρέπει να είμαι εδώ ή να μην είμαι εδώ. Απλά παιδάκι μου, ο ήχος δεν ήταν καλός για κάποιο λόγο.
Ωραία. Και... ήτανε, κακό για το... ήτανε κακό για το κοινό ναι. να υπάρχει ένας κακός ήχος. Και γι' αυτό το λόγο κόπηκε η γραμμή. Και εγώ να ήμουν το ίδιο θα γινόταν. Δεν έχει καμιά σχέση δεν αν ήμουν εγώ. Λοιπόν... και εγώ τι να κάνω εδώ. Και τι κλάθηκες μετά και έκλαιγες τον Μπούζο. Όχι, προσπαθούσα να μάθω τι έγινε. Τέλος πάντων, καλά. Και εσύ αποφασίζεις να τα πεις στον αέρα. Και αυτό είναι ρουφιανή λύκη, κατά τη γνώμη σου. Ναι, okay. ναι εντάξει, άντα. Εγώ πάντως περίμενα να με πάρεις τηλέφωνο, αν ήθελες κάτι να διαμαρτυρηθείς, να με πάρεις εδώ, να με πεις, ρε παιδάκι μου, για ποιο λόγο το έγινε εγώ, αυτό. Ναι. Εγώ ήμουν έτοιμος να έρθω να παίξουμε ξύλο πραγματικά, πρώτη φορά όμως. Ειλικρινά. Ναι. Ειλικρινά. Καλό θα ήταν, γιατί σήμερα δεν πήγα προπόνηση, χθες ήμουν καλά. Άμπρα. Ναι, εντάξει, ωραία. Να αδυναμώσει λίγο η ξυλοχωρητικότητά σου, ναι, να αυξηθεί κι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Κάτω Ξοβόλο, έχεις να βγάλει σήμερα. Ένα ζώο, δέστρε. Να τελειώσω μια φράση γιατί μιλάω για χορηγό. Μπράβο, πες. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο χέρι σας, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολη σε 95.5 επικοινωνούμε και μέσω του Facebook, όπου μπορείτε να στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μην ξεχνάτε τον σούπερ διαγωνισμό, με το φαλακρό να πηγαίνει βόλτα στο καρτσάκι στα όλα μάρκετ και δύο τυχεροί φίλοι ακροατές να εξασφαλίζουν για έναν ολόκληρο χρόνο τα ψώνια της χρονιάς με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Μπαίνετε στο metrosport.gr. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στην ειδική φόρμα η οποία υπάρχει. Καθημερινά από τις 9:20 το πρωί μέχρι τις 8:20 το βράδυ γίνονται κληρώσεις με το που ακούτε το όνομά σας. Έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 2310 και τα 3 εντάρια. Βγαίνετε στον αέρα, κλειδώνετε τη συμμετοχή σας για τα ψώνια της χρονιάς και αυτομάτως είστε οι μεγάλοι νικητές όταν θα γίνει η κλήρωση για τους δύο, όχι έναν, δύο τυχαίρι θα κέρδουν τα ψώνια της χρονιάς. Λοιπόν, είδες καθόλου μπάλα χθες? Όχι, στιγμιότυπα είναι. Στιγμιότυπα. Λοιπόν, καλά ήταν χθες, πήγαμε πάρα πολύ καλά, ό,τι δώσαμε 100%. Καλά, μιλάμε για μπάλα ή για κουμάρι τώρα, για να καταλάβω. Κουμάρι. Πες το κουμάρι, πήγαμε καλά. Εντάξει, ωραία. Μίλα για ό,τι θες. Όχι, όχι, ρε παιδάκι μου, ρωτάω. Πήγαμε λες καλά, σε τι? Στις προβλέψεις, αυτό, ναι. 100% είχαμε. Τέλος, ωραίο, τέλος. Θα κεράσεις? Να σε κεράσω, ό,τι και τι. Άρα, οικονόμησες, αυτό θέλω να πω. Τι να οικονομήσω, ρε Κώστα, τι παίζουμε, εκατομμύρια παίζουμε. Ό,τι κέρδισε, δύο καφέδες, μπορεί να κεράσει. Και τρεις. Μπράβο. Μην το λες και νομίζει ο κόσμος ότι παίζουμε εκατομμύρια. Καλά, όταν είχες πολλά λεφτά τότε επί Πασόκ, τα έπαιζες και τα εκατομμύρια. Τώρα είναι λίγα τα λεφτά, παίζουμε λίγα. Ανάλογα την εποχή παίζουμε, ρε φίλε. Άλλος έκανε λεφτά επί Πασόκ, άλλος κάνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαφορά. Η μαγιά είναι να κάνεις λεφτά επί ΣΥΡΙΖΑ, όχι επί Πασόκ. Εγώ είπα ότι είναι κακό. Εσύ το εμφανίσα εγώ. Λέγε. Ωραία πήγαμε. Πήρε το διπλό τη Τσέλσι. Δεν έπαιξα Τσέλσι καθόλου. Δεν ακούω. Τότε τι έπαιξε, ρε Γρηγόρη? Άσο, Άρσεναλ. Μάλιστα. Ωραία μπάλα. Μπαλάρα. Λοιπόν. Κόμπο την Μπενφίκα και την Άιντραχτ που το είχαμε goal και over. Ωραίος. Και βγήκε από νωρίς με πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το διπλό της Βαλένθια για το οποίο βέβαια χρειαστηκαν πάρα πολύ τύχη. Γιατί? Η Βιγιαρεάλ ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα και στο τέλος τα έπαιξε και σε δύο καλές επιθέσεις των νυχτερίδων. Μπήκαν τα goal βέβαια. Μου έκανε εντύπωση και αυτό, ήθελα να μάθω αν τα είδες. Τα είδα τις αντεπιθέσεις, τα είδα. Πώς τα είδα? Όχι, πρόσεχε το αρδί. Αυτό ήταν καλό για μας. Είσαι η Βιγιαρεάλ. Είμαι. Λοιπόν. Και πέρυσι την Κυριακή στη Χιρόνα. Πάω. Λοιπόν. Είναι αγώνας παραμονής. Μάλιστα. Καθώς ο τρίτος από το τέλος. Και έχεις τι λεφτά παίζονται στην Ισπανία. Και παίζεις με τη Βαλένθια και τα δίνεις όλα, ρε φίλε. Τώρα ειλικρινά, τον προπονητή αυτό δεν πρέπει να τραβήξει τα αυτιά. Ρε κόκκινε, δεν ξέρω πώς, τι δυνάμεις και τι ρόστερ έχει η ομάδα αυτή. Μπορεί να έχει, ξέρω, 4-5 αλλαγές πολύ καλές. Δεν το ξέρω το ρόστερ για να πω αν θέλει τράβημα το αυτή του προπονητή να πούμε. Αλλά καμιά φορά σε συνεπέρνει το παιχνίδι, σε συνεπέρνει ο θεσμός ναι, και παίζεις με το συνέστημα και όχι με τη λογική. Αυτό δεν είναι καλό βέβαια, ναι. Ακριβώς και αυτό λέω. Επειδή έχουμε την επιβίωση της Βιγιαρεάλ, η οποία είναι καλή ομάδα. Εδώ ολόκληρη City, έχεις δίκιο, έκανε βιολογικό rotation προχθές. Και έχασε ένα 0. Εντάξει.
Δεν φούλανε, δεν έκανε επιθέσεις, δεν έβγαζε τα πλάγια μπακ ψηλά. Είχε δυο χαφ κόφτες αντί για έναν, έβγαζε τον έναν. Είχε πολύ προσεκτική προσέγγιση, ο ρυθμός ήταν χαμηλός. Το κοίταξε να το πάει στο πρωτάθλημα. Και ψιλοϋποτίμησε και την Τότεναμ, έχω την αίσθηση. Δεν θα πω ότι την υποτίμησε. Ανεβαίνει σιγά σιγά στην υπόλοιψή μας ο Ποκετίνο. Ποιος? Ο Ποκετίνο, ναι. Ο προπονητής Τότεναμ. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν τον ήθελε τυχαία η Ρεάλ Μαδρίτης και ναι. Του έδαζε γη και είδωρ. Έτσι. Όπως δεν είναι και τυχαίες οι δηλώσεις του Ποκετίνο, τις υπενθυμίζω, γιατί τον είχες κατακρίνει. Όταν είχε πει ότι κάποια στιγμή μείναμε εκτός μάχης πρωταθλήματος, αλλά για να το καταφέρεις αυτό, πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και δουλειά όχι μόνο 5 ετών, 10 ετών. Δεν το είπε σαν δικαιολογία για τον εαυτό του, προκειμένου να πούνε ρε τον Ποκετίνο βρήκε. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος της Αγγλίας ή ο Κόκκινος της Αγγλίας θα λέγανε κοίταξε να δεις το φαλακρό ή τον μικρό, τι σκέφτηκε τώρα, προκειμένου να δικαιολογηθεί στους οπαδούς των Πετινών. Λοιπόν, αλλά τελικά βλέπουμε ότι κάνει δουλειά. Δηλαδή, φαντάζεσαι να φτάσει τελικό Champions League. Θα είναι τεράστια επιτυχία. Με τέτοια άμυνα που έχει και την οτροπία, νομίζω πρέπει να τη βελτιώσει. Ανακάλεσε ολόκληρο Γκουαρδιόλα και ολόκληρο Κλοπ. Πρέπει να ανακάλεσε και αυτό, να προσέξει περισσότερο. Είδε η Άιντραχτ ναι. Πώς τα έφαγε χθες, να πούμε, σε τι άθλιες άμυνες τα έτρωγε. Και είδε τι κάνει ο Νάγκελσμαν, ο οποίος είναι πολύ πιο σφιχτός. Και δεν κορόιδο και ο Φέρκιουσον που είπε οι άμυνες δίνουν τους τίτλους. Δεν το συζητάς. Δεν το συζητάς, αλλά και του πάω την άμυνα και του πάω το πρωτάθλημα, η πίσω γραμμή το δίνει. Αυτή είναι η ιστορία. Και τα γκολ μεγάλο... που έφαγε. Τα λίγα γκολ που έφαγε. Και το μεγάλο προσόν του προπονητή που δεν σ' αρέσει ποιο είναι η άμυνα. Φυσικά. Ο Λουτσέσκου δεν είναι παιδί της δημιουργίας, είναι παιδί της άμυνας. Εντάξει, τώρα με το υλικό που έχει νομίζω και το ρόστερ θα έπρεπε να παρουσιάσει και κάτι καλύτερο. Έχω εστάσεις, τις είπα, δεν χρειάζεται να γίνουμε κουραστικό. Τέλος, δεν το ξαναλέω. Όχι. Εδώ όμως έτυχε επειδή είναι τόσο ποιοτικό. Να παίρνει και τα γκολ πίσω από την άμυνα. Όχι μόνο ανασταλτικά, ακόμα και τα γκολ, τα κρίσιμα, οτιδήποτε. Είναι ομάδα της άμυνας, ρε Πάοκ, τελείωσε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Μπορεί, δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ότι ο Πάοκ παίρνει ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το πήρε με το ωραιότερο ποδόσφαιρο που θα θέλανε να βλέπει κάποιος. Κοίτα, στο δεύτερο γύρο έπαιξε και μπάλα. Έκανε και ωραία παιχνίδια. Έκανε εντάξει. Και ωραία παιχνίδια. Δεν μην λέμε ναι. Τώρα απλά, ιστορίες. Δεν παίζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε πέρσι. Που λέγαν όλοι πω πω τι μπαλάρα παίζουμε και μας το κλέψαν οι αλήτες, οι αξίδες και οι Ολυμπιακοί. Εντάξει. Δεν το κλέψανε. Γιατί τους ειρωνεύεσαι να πούμε. Δεν ειρωνεύομαι, ναι. Λέω τι γινόταν. Κλαίνε, είναι οξύδες κλαψιάριδες ούτως ή άλλως. Και να, μην, και να μην είναι να κλάψουν, κλαίνε αυτοί. Βρίσκουν να κλάψουν. Οι καζατζίδες, το είπαμε, αλλά. Ρε, θα το ναι. Εσύ, βάζουμε στοίχημα ό,τι θέλεις. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί και πολύ πιθανό να το πάρει και αίτητος. Ναι. Λοιπόν. Πάλι θα βρουν κάτι να κλάψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. 100% είναι το κάτι DNA. Θα βρουν. Ναι, σωστό, σωστό. Κάτι θα βρουν να κλαφτούν. Σωστό, σωστό. Δεν χαλάει αυτό έτσι, ποτέ. Έτσι. Είναι. Και εσύ το είπες. Τι να το κάνω, τον αλλάξω τώρα τον άλλον. Δεν μπορώ να τον αλλάξω τον άλλον. Έτσι έχει μάθει. Δεν μαλώνω με τον άλλον εφόσον δεν πρόκειται να τον αλλάξω. Τελείωσε. Είναι έτσι. Σοφή αυτό, δεν είναι. Δεν είναι κοτιά. Άμα. Είναι σοφό. Είναι σοφό τώρα. Είναι σοφό. Τώρα είπες... Βέβαια. Ρε φίλε, θα το πω για άλλη μια φορά. Ναι. Έχω δίπλα μου το περίπτωρο της Βέρειας. Δεν λέει είναι Βέρεια, κόκκινε. Σκούταρι είναι. Βέρεια Football Club. Έτσι γράφει, ρε κόκκινε. Το καταστατικό το... σκούταρι λέει, ρε κόκκινε. Ας τη Βέρεια τώρα. Είναι το ωραιότερο περίπτωρο. Τι έχει, ρε κόκκινε, κοινό ωραιότερο. Δηλαδή, έλα να δεις. Δεν θέλω να έρθω. Περιέγραψέ μου εσύ γιατί αυτό το περίπτωρο είναι το καλύτερο. Τι έχει. Είναι το πιο ποδοσφαιρικό. Αυτός που το έκανε είναι πολλά χρόνια μπροστά. Μπράβο. Τι έκανε δηλαδή. Τι έχει. Να σου πω, έχει καμιά φωτογραφία, ας πούμε, τον Τσαλουχίδη της Βέρειας. Τίποτα. Έχει. Τι έχει, ρε ποδοσφαιρικό, τι. Είναι σαν να είσαι στο εξωτερικό. Ναι. Σε μια ομάδα μπουτίκ ναι. Και μάλιστα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Έχω κανένα λόγο τώρα. Λέω, εντάξει, αφού φάγανε τα λεφτά, ρίξαν τη Βέρεια. Άλλο αυτό. Χρεώθηκε να κάνω λεφτά οι παίκτες και πήρανε, κάνανε σκούταρι τη Βέρεια και τώρα έχουν ωραίο. Θα κλάψουμε, ρε κόκκινε τώρα. Τελείωνε τώρα. Το σκούταρι τώρα να πούμε. Το σκούταρι. Συγγνώμη, έχει για απέναντί μου και του Πάου και του Άρη και σου λέω το ωραιότερο. Δεν συγκινούμε, ρε αγάπη μου γλυκιά, εγώ με τα τις μπουτίκ. Δεν συγκινούμε, ρε αγόρι μου, με αυτά τις μπουτίκ και τα αυτά και καμιά καλή γκόμενα που θα είναι εκεί το προμό. Δεν συγκινούμε, ρε τα αγόρι μου. Πάνε στα θέματα τώρα. Έχεις μπροστά σου τη σκούταρη τώρα και σε. Γιατί σε χαλάει. Εκεί με, δεν συγκινούμε εγώ με αυτά.
με ένα ωραίο περίπτερο κτλ. Και περίπτερο είναι, τι είναι, εντάξει, τι είναι, παλάτι είναι, περίπτερο είναι. Λοιπόν, με συγκίνησε, λέει το περίπτερο. Άντε ρε, τελείωνε. Δεν είπα με συγκίνησε. Σ' άρεσε το περίπτερο, ναι. Στιλιστικά και είναι, ναι, το πιο ωραίο. Καμιά περίπτερου, ωραία, και σ' άρεσε το περίπτερο. Άστα σαν. Όχι, έχει πολύ πιο ωραίες κοπέλες. Έλα, άντε. Λοιπόν, προγνωστικά είσαι έτοιμος να δώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Λάρισα ΠΑΟΚ. 1-1. Α, δεν φωταγωγείται η πόλη, δηλαδή. Όχι, δεν φωταγωγείται η πόλη. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τρόπο να φωταγωγηθεί. Δηλαδή να κάνει μπορεί να κάνει γκέλα και ο Ολυμπιακό, που να ξέρω. Α, σου λέω 1-1. Αυτό σόρτα. Δεν περνά. Εδώ του κάνανε μαγιά, μην πάτε, μην κάνετε, μη και μη, μην πάτε εκεί, μη είναι επικίνδυνα, μη. Αυτό περνάει και στον παίκτη. Μη. Μη. Ναι. Μη, 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 μη. Ναι. Ένα πράγμα. Τι ένα πράγμα. Το περνάει και στον παίκτη, μην νομίζει. Ο παίκτη δεν, δεν το βιώνει. Αν η Λάρισα σου λέει που δεν μπορούν να έρθουν οι δικοί μας και θα μας περιμένουν στα τέμπη και αυτό είναι θέμα, ρε κόκκινε. Μη. Τι μπει στην μέσα μου, δηλαδή θα τρελαθώ ειλικρινά, δεν με ακούω. Είμαι παίκτη του ΠΑΟΚ. Πάω να παίξω στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι χειρότερη ομάδα από μένα. Θα με παίξει δυνατά. Ένα. Το γήπεδο θα είναι μάπα. Δύο. Τρία. Ο διαιτητής είναι, λέει, αγάβρος από κάτω. Έτσι λένε αυτοί. Εγώ το βάζω μαζί του. Τέσσερα. Διαβάζω στην εφημερίδα στο site, κόσμος δεν θα πάει. Γιατί δεν θα πάει, ρωτάει. Γιατί είναι χούλιγκαν εκεί, μας μισούνε, μας κάνουνε και αυτό και τα λοιπά. Μόνοι τους δεν μπορούν να έρθουνε, δεν αφήνουν, δεν κάνουν. Αρχίζεις όλα αυτά περνά. Άρχισες πάλι το μονόλογο. Μονόλογο, ναι. Με ρωτάς και σε απαντάω, τι θέλεις να σε κάνω. Δηλαδή. Είναι μια απάντηση, ρε φίλε, είναι σαν να κάνουμε την page. Σου λέμε 30 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα, ρε. Εσύ, 3 λεπτά μιλάς, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τι να κάνω, αφού δεν μιλάς εσύ, τι να κάνω, κάποιος πρέπει να μιλήσει εδώ. Με ρωτάς και σε απαντάω. Για να μιλήσει ο άλλος πρέπει να υπάρχει και η κριτική ευγένεια να τον αφήνεις να μιλήσει. Δεν είμαι ευγενής. Το ξέρω ότι σε ζώο, ναι. Αλλά εντάξει, μην το δείχνεις τόσο προκλητικά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, όλες οι παράπετροι. Πρώτον, θα πάρει ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όχι. Δεν θα πάρει. Δεύτερον. Μόνο Καμόρα θα πάει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάει Καμόρα ή. ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν είναι. Θα πάει. Ναι, οργανωμένα αφήνει να έχει 5.000, 3.000. Τι να έχει, λέει, 5.000. Ναι, όχι, ρε κόκκινε, δεν θα έχει 5.000. Πρωτάθλημα είναι, ρε φίλε. Δεν είναι... Ο Ραπτόπουλος έχει πει: χωρίς εισιτήρια δεν μπορεί να πάει από αξίες Λάρισα, Καφτατζόγλιο, Χαριλάου κτλ. Από τις επαρχιακές ομάδες, μόνο στη Λάρισα δεν μπορεί να πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα υπάρχουν στα εκδοτήρια. Ποια εκδοτήρια, τίποτα δεν θα υπάρχει. Άμα πηγαίνανε μόνο με ντου, με μαγιά. Ντου δεν κάνουνε. Και τέλειως. Γιατί να το ρισκάνε, για να χάσουν το πρωτάθλημα. Σου είπα εγώ να το κάνουν, ρε. Εγώ προέτρεψα να το κάνουν. Σου λέω δεν θα το κάνουν. Εντάξει, ορθά πράττουν και δεν το κάνουν τότε. Εντάξει. Άμα τους έπαιρνε, θα το κάνανε. Μετά. Ναι, άλλο. Δεύτερη παράμετρο. Στοιχηματικά. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ένα 40 δίπλο. Βρε, άστο σε. Άστο ένα 40. Στην μπάλα πάνω, τι βλέπει. Άστο ένα 40 δίπλο. Βάζω και την. Άμα δει τη Λάρισα. Ναι. Στην έδρα τη. Ναι. Βγάζει άλλο τα περαμέντο. Πώς το πες, τα πέρα άρχισαν τα γαλλικά, ναι. Όχι τα γαλλικά, ρε, και το πιάνο μα θες. Ναι, βγάζει περισσότερη ενέργεια. Προσπαθεί να βάλει γκολ. Ναι. Παίζει διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Παίζει αλλιώς, ναι. Ο Φέσα είναι πολύ γάτος. Ναι. Ο Φέστα. Ο Φίστας, ναι. Ο Φέστας. Όχι Φίστας, ρε, ο ουρολόγος μου, ναι. Ο Φίστας. Ναι. Λοιπόν, ο Φέσα βγάζει πάρα πολύ ενέργεια μέσα στο γήπεδο της ομάδας. Εντάξει. Και... Ας την ανάλυση κόκκινε, τι το βλέπεις, μην με κουράζεις, τι το βλέπεις εσύ. Εγώ το βλέπω να σκοράρουν και οι δύο και over. Άρα κολώνεις να πεις ότι δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Άλλο μάτς, λέγε. Όχι, το πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει. Έλα και 29 είναι, πάρ' τα υπόλοιπα, λέγε. Και 29 γιατί να πω τα υπόλοιπα. Ίσα ίσα θα πω το παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ θα λοιπόν... το παίξω χ. Ναι, πολύ δισκαδόρικο το χ. Γιατί εγώ λέω ότι ναι. Ναι, η απόδοση του διπλού δεν αξίζει. Ναι. Κατάλαβε και να συνεννοούμαστε. Δεν πάω για να τρολάρουμε κόσμο και να κάνουμε πλάκα. Μιλάμε σοβαρά. Και λέω η απόδοση αυτού του διπλού είναι αστεία, δεν αξίζει. Ψαχτείτε για κάτι άλλο. Παρακάτω. Τίποτα. Πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι. Και τι άλλο, τι. Προδιάθεση το κοινό εδώ πέρα, τι έχει άλλο να κάνουμε. Εσύ δεν έχει, δηλαδή κάποιο θέμα δεν ετοιμάζει. Εσύ είσαι αρχηγό, εγώ είμαι ρεζέρβα. Εγώ είμαι αρχηγό. Ναι. Εγώ αρχηγό και τον οποίο τον τάπωσε χθε και τον έστειλε. Δεν σε τάπωσε κανένα. Αυτά τα μην είχε στα κόμπλεξ. Δεν ακουγόσουν και δεν σε βγάλανε εδώ η τεχνική γιατί ήταν. Αν ήμουν αρχηγό, θα έστελνε ένα μήνυμα. Ναι. Πόσο κοστίζει ένα μήνυμα. Ναι. Σε παίρνω 300 τηλέφωνα την εβδομάδα, όχι ένα. Ναι, ναι. 300. Ένα μήνυμα δεν μπορεί να στείλεις. Για καλό με έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο.
για κάτι καλό. Βεβαίως, πολλές φορές. Ή θα πεπάρεις για τη στήλη. Ή τα μούτρα σου θα είναι κάτω. Ή θα έχεις πρόβλημα. Ή θα σε πείραξε κανένα και. Σε ναι. Πήρα ποτέ για να κλαφτώ. Όχι. Πες μου μια φορά τα τελευταία 3 χρόνια που με πήρες τηλέφωνο για κάτι ευχάριστο. Εσένα το μόνο ευχάριστο πρέπει να έχει από πίσω. Ρε φύγε από εδώ πέρα, πάρε σε διάλειμμα, σαν χλαμάρα. Εσένα η μοναδική σου ευχαρίστηση είναι μηδενικά από πίσω. Ναι, ενώ εσένα. Διάλειμμα. Ενώ εσύ είσαι αλτρουιστής, ναι. Εγώ δεν είπα τι είναι. Εσύ λέω, εσύ ζεις και αναπνέεις ναι. Για τα μηδενικά. Πήρα από τους πατέρες της εκκλησίας που είναι και αυτοί φιλοχρήματοι σαν και εμένα. Είσαι και αυτές. Έλα, τελείωνε. Κόψε τώρα το κεφτέ. Τελείωνε, σαν χλαμάρα. 95,5 των FM, πάντα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, από το περίπτερο 3 Sport Expo. Μετρόπολης ακούτε τις Κακομοίρας μέχρι και τις 4 με τον Κωστήρα Τόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο και φυσικά παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πατιανίτσας, Δελφόνικα τον 1 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλιάζετε, τηλεφωνείτε στο 85-27-27 προκειμένου να σας δώσει πρόβλημα αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Μήπως με ακούς καλύτερα, Κωστή? Σήμερα ακούγεσαι πολύ καλά. Όχι, ειδικά τώρα, γιατί είναι ο Χρήστος Χριστοδούλου ο οποίος προσπαθεί και εφαρμόζει ό,τι μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι, δεν με ενδιαφέρει, δεν λέω εγώ. Εγώ ξέρω σήμερα, ακούγεσαι καμπάνα. Και εγώ σε ακούω πολύ καλά. Εντάξει, ωραία. Χθες δεν σ' άκουγα, τι να κάνω τώρα. Ναι ρε φίλε, το λέω και οι επόμενοι είναι ενδιαφέροντοι για αυτό το πράγμα. Άμπρα, λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε τον Λάρισο Πάκο. Εσύ είπες ότι πιστεύεις θα κάτσει το Χ, άρα δεν θα πω το εγώ. Εγώ πιστεύω ότι περνάει εσώψυχα και στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ότι πάω σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Και τα μάτια τα οποία είναι εχθρικά ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι και κακή ομάδα η Λάρισα. Τι είναι η ομάδα η Λάρισα? Δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα, ναι. Ωραία. Και ειδικά στην έδρα. Σκέφτομαι αυτό. Να πάω να το δω από κοντά αυτό το μάτσο. Σκέφτεσαι να πας. Πολύ πιθανό, κατά 90% θα πάω. Μάλιστα. Ωραία. Απόλλωνος Πύρνης Πανετολικός. Εντάξει, εντάξει. Και οι δυο είναι σε διακοπές. 7 συν. Περίμενε. Μ' αρέσει αυτό που θες. Και εγώ over το βλέπω. Αλλά δίνει outsider πολύ μεγάλο τον Απόλλων Σμύρνης και μεγάλο φαβορή τον Πανετολικό. Ωραία. Πιστεύεις τα πινελίκια που άκουσαν οι παίκτες και ο Δέλλας μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το 0-5 θα τους δώσει όθηση στο να βγάλουν αντίδραση? Χεις και το καλτσόν πες εκεί στο Αγρίνιο. Ρε μαζί σου. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να βγάλουν αντίδραση. Καλτσόν big. Τι να βγάλουνε? Αντίδραση. Σιγά. Θα παίξουν εκεί ένα ελεύθερο παιχνίδι και οι δύο ομάδες, αλλά παίζαν 5x5. Θα μπουν πολλά γκολ, πιστεύω. Είμαι μεταξύ 4x6 ή 7x. Κοίταξε, το 4x6 δεν συμφέρει στο πολλές φορές, γιατί αν σπάσει ο διάολος στο ποδάρι ναι. Και μπουν 7x, λες εσύ είναι δυνατό. Λες ρε εσύ τι να κάνουμε. Εντάξει. Όχι, παίζεις over 3,5 και είσαι καλυμμένος. Όχι ρε φίλε, θέλω 7x εγώ, τι over 3,5. Παίξε 7x, αυτό είναι... Φαν μπέτα, αλλά αν το πιάσει, παίρνει. Αν το πιάσω, το πιάσω. Τι άκα, το πιο πιθανό να μην το πιάσω. Οκ. Okay. Λοιπόν, στο Βικελίδης θα έχει κόσμο. Μαθαίνω ότι είπαν. Ναι, έμαθα εκεί κάτι οι Αριανοί αρχίζουν διαμαρτύρονται ακριβό το εισιτήριο και τέτοια να πούμε. Και πώς θα βγουν οι μεταγραφές, ρε φίλε. Πώς θα βγουν, οι μεταγραφές. Αχ, πάρε ένα δανεικό από το Μαρινά και θα τις κάνει. Τι. Δηλαδή, συγγνώμη. Υποτίθεται ότι έχει κάνει μια ομάδα η οποία έρχεται από κάτω. Ναι. Μετά από 4 χρόνια όπου. Πάλεψε στην κυριολεξία. Έλα αύριο Αριανή τώρα, εντάξει τώρα, διάβασα εκεί στα Facebook και σε αυτά διαμαρτύρονται. Περίμενε, άρχισε να μαθαίνεις να μπαίνει, πρέπει να μπαίνεις και στα φόρουμ, να βλέπεις. Λοιπόν, θα με μάθεις να μπαίνω στα φόρουμ. Θα σε μάθω, δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο. Δεν είναι μόνο αυτή, θα παίρνεις όλες τις παραμέτρους. Θα τις παίρνω, δεν, ναι. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι αυτή που βγαίνουν στο ραδιόφωνο, είναι οι καναπεδάκιδες, είναι αυτοί στο καφενείο, είναι αυτοί στο γήπεδο. Είναι έξω εκεί. Τους διαμαρτύρονται γιατί λέει είναι ακριβό το εισιτήριο, αυτό λένε. Για 5 ευρώ το να κάνουν μανούρα. Ναι, ισχύει, αλήθεια λες. Κουβαρντάδες όλοι, ναι. Πιστεύεις ο Άρης είναι έτοιμος να κερδίσει τον Ατρόμητο? Όχι, δεν το κερδίσει, δεν πιστεύω. Όχι, αν είναι έτοιμος πρώτον. Αν είναι έτοιμος, είναι σε πολύ καλό δρόμο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα τον κερδίσει. Ο λόγος. Και αν τον κερδίσει, δεν πιστεύω ότι θα τον κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Ότι θα έχει πάλι πλεονέκτημα ο Ατρόμητος. Ο Άρης δεν. Κακώς το λέμε. Ο Άρης δεν πάει να κερδίσει. Πάει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Πρέπει να κερδίσει. 3 γκολ διαφορά πρέπει για να περάσει. Πώς θα κερδίσει? Μάλιστα. Δηλαδή ο Άρης παίζει. Ο Ατρόμητος παίζει για ισοπαλία νίκη και ήταν με 1 γκολ διαφορά. Για 3 αποτελέσματα παίζει ο Ατρόμητος. Οπότε λες ότι ο Κάναντι θα πρέπει να αυτοκτονήσει για να. Ο Κάναντι, όσο περνάει η ώρα, θα αναθαρρύνει. Mm.
και έχει παίκτες με ταχύτητα να βγουν στο χώρο του Άρη. Οπότε. Πες ότι στο 70 ρε παιδάκι μου το μάτς είναι. Αυτό το μάτς μπορεί και διπλό να βγει. Γιατί οπότε. Πες ότι το μάτς είναι 1-1. Στο 65-70. Ο Άρης θέλει 2 γκολ. Να γίνει τουλάχιστον 3-1. Δεν θα πάρει ρίσκα. Δεν θα βγάλει τα μπακ ψηλά. Δεν θα βάλει το σιόπι πιο απάνω. Λογικά. Και να μην το πει ο προπονητής, από μόνο του θα πάνε. Ο Ατρόμητος έχει τουλάχιστον 3 παίκτες στο χώρο το μεγάλο με μεγάλη ταχύτητα. Μη σου πω και 4. Μα βάλω και τον Κυβρακίδη μέσα που μπορεί να βγει από τα μπακ. Σαν το Παμούνι πάει διαγώνια και σου κάνει ζημίες. Τον Απόλλωνος Μήνης πάντως μάτωσε να το κερδίσει. 1-0 με το ζόρι. Δεν ξέρω τι μάτωσε. Είδα, ψιλοείδα γιατί ήμασταν εκεί στο Μακεδονικό και ψηφίζαμε εκεί το αφεντικό. Λοιπόν, για την ομάδα. Ψιλοείδα, ήταν πολύ χαμηλός ο ρυθμός. Δεν ξέρω αν το έκανε επί τούτου ο Ατρόμητος ή αν του βγήκε, αλλά είδα ένα ρυθμό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαμηλός. Μία ένσταση. Παρακαλώ. Να είναι 2-0, πώς ήταν χτες η Άρσεναλ με την Νάπολη. Ναι. Να πω, οκ. Okay. Που έχω δύο ομάδες να κατεβάζω. Ναι. Στο 1-0, ναι. Ξέρεις, χτυπάει μπάλα στα καλώδια και μπαίνει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ίσως υποτίμησαν τον αντίπαλο, δεν τρέξανε. Αν μπεις μέσα στα χιλιόμετρα, γιατί εσύ τις εφαρμογές τις πατάς, τις βλέπεις. Πόσα χιλιόμετρα, ποιο είναι αυτό το μας που ο Ατρόμητος συνολικά έτρεξε. Έτρεξε τα λιγότερα χιλιόμετρα. Αν δεν βγει αυτό με τον Απόλλωνα, γιατί τον παρακολουθώ τον Ατρόμητο, νομίζω ότι θα είναι έκπληξη. Πιστεύω. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Οπότε λες ότι. Είναι μια ομάδα που δίνει ρυθμό. Ο Ατρόμητος. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Άρης θα έρθει ισόπαλος, αυτό καταλήγει. Εγώ το βλέπω ισοπαλία κι αυτό. Δηλαδή για μένα τα δύο μάτς των ομάδων της Θεσσαλονίκης ξεκινάνε από την ισοπαλία. Θες να μιλήσουμε και για το έργο τέλης Ηρακλής. Όχι. Γιατί και να κερδίσει ο Ηρακλής θα χάσει τα χαρτιά τα μάτς από τα χρέη. Οπότε. Αν βλέπεις κάτι για εκεί, λέω. Για εργοτέλη. Για εργοτέλη Ηρακλή βλέπω παραδόξως over. Γιατί δεν είναι ισότητα εδώ στην εφημερίδα. Ορίστε. Γιατί παραδόξως. Γιατί ο Ηρακλής είναι. Δεν τρώει γκολ, δεν βάζει με τίποτα. Θα φάει ένα, δεν θα βάλει κανένα, θα βάλει. Ο Εργοτέλης είναι ομάδα που παίζει ανοιχτά. Έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες για να ανέβει. Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα βάλει γιατί κάνει ευκαιρία. Ρε άστο τον Ηρακλή, πέθανε. Στην κηδεία θα πάμε παρέα. Έχει κουστούμι να με δανείσει, γιατί μόνο φόρμα έχω στην τουλάπα. Θα σου δώσω. Εντάξει, ναι. Θα χωράω τουλάχιστον μέσα. Για στοίχημα μιλάμε. Το over. Ναι, over το δίνω, over. Συμφωνούμε. Δηλαδή, τον έχει τον Ηρακλή το στοίχημα. Το ΟΠΑΠ. Ναι, βρε. Άμα παίξω μια τριάδα χ και over, είναι καλή. Δεν το είπα για να ασχοληθούμε. Ναι, ο Ηρακλής υποτίθεται έχει τον καημό του να πάρει το παιχνίδι να κάνει. Ο Εργοτέλης παίζει ανοιχτά δημιουργία. Αυτά μπορεί να δίνουν και 20 μονάδες τα τρία παιχνίδια. Θα σου πω, κοντά στο 4 το χ του ΠΑΟΚ, σίγουρα. 3 το χ του Άρη. 12 και 2-30, 26-27 σίγουρα. Μπορεί και 30. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Καλό είναι, γιατί. Μια χαρά είναι. Καλό είναι. Σου λέω, όχι. Λαμία ΕΚ. Τώρα τα φιλαράκια εκεί πέρα αδιάφορα είναι. Και το κύπελλο είναι αυτή τη εβδομάδα που μας έρχεται. Ναι. Και τα αδιάφορα μάτς. Δηλαδή έχει πάλι Λαμία ΕΚ. Πάλι Λαμία ΕΚ. Τα αδιάφορα μάτς συνήθως βγαίνουν και over. Ήθιστε τα αδιάφορα μάτς να χαλαρώνουν οι άμυνες, να παίζουν πιο ελεύθερα. Ήθιστε να πούμε να κοπανηθεί κανένα over. Το 2-3 γκολ είναι πολύ καλό. 1.90 που δίνει. Τι λες, συμφωνείς? Μαζί σου είμαι. Μπράβο. Λοιπόν, μαζί σου. Δύο φορές έχουν παίξει Λαμία οι δύο ομάδες. Να πω ότι τη μία χρονιά κέρδισε η ΑΕΚ 0. Ο Κουλιανός λέει ότι, και έχει δίκιο, ότι δεν έχει καμία διαφορά η τέταρτη με την πέμπτη θέση. Δεν κερδίζει αλήθεια, τίποτα. Αλήθεια λέει. Δηλαδή γιατί να μαλώσουν τα αυτοί. Βρε αλήθεια λέει. Κάτι που λέει ότι μπορεί να λήξει 0-0. Εντάξει. Καταλάβει. Μόνο λέει για το γόητρο είναι γιατί θα ξεκινήσουν και οι δύο από τον ίδιο προκριματικό γύρο ό,τι και να γίνει. Οπότε τι να λέμε τώρα. Ο Άρης πριν τέταρτης θέσης δεν έχει. Δεν έχει κάποιο κίνητρο οικονομικό. Γιατί τον είπαν τον Καρυπίδη, το πριν Ευρώπης είναι αυτό. Πριν τέταρτης θέσης, τρίτης θέσης υπάρχει, δηλαδή κλιμακωτό. Όχι λέει, είτε βγεις δεύτερος, τρίτος ή βγεις πέμπτος, το ίδιο θα πάρεις. Δεν τους δίνει κάποιο κίνητρο. Κάποιας ιδιαίτερης θέσης δηλαδή, κατάλαβες. Θα μιλήσω ανοιχτά. Μίλησα με τον Σάββα Πατελίδη πριν δύο μέρες. Ναι. Όχι για το παιχνίδι. Ναι.
για να διασταυρώσω αν αυτό που έλεγες είναι αλήθεια. Ναι. Έχει όντως να λαμβάνει 35.000 από τον Ηρακλή. Από ποιον? Α, και τον Ηρακλή. Τι ας πω, ψέματα. Ρε πανταξίδες, φράγκο δεν το δώσετε τον άνθρωπο. Είπα, όχι, πήρε. Τους παλιογύφτη. Μήνες, πήρε τους δύο πρώτους μήνες, μετά δεν πληρώθηκε. Ρε φράγκο δεν πήρε. Αν πήρε δηλαδή κάνα τραπέζι να του κάνανε εκεί πέρα και πάντα πλήρωσε. Τους δύο πρώτους μήνες πληρώθηκε. Μετά δεν πληρώθηκε. Πόσους μήνες δηλαδή δεν πληρώθηκε? Δεν θέλω να πω λεπτά. 30.000 ευρώ, δεν τρέπεστε λιγάκι. Ούτε παίρνω, ούτε δικά μου λεφτά είναι. Ας μιλήσω, μου το είπε ότι έχω να παίρνω αυτά τα λεφτά που είπε από το. Ναι. Αλήθεια. Την υπήρχε... μεγάλη εβδομάδα είναι τα κύπελα. Την μεγάλη εβδομάδα, άρα δεν είναι την άλλη εβδομάδα. Η μεγάλη εβδομάδα, πότε είναι? Εσύ που πιστεύεις τον Ιησού. Εγώ πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω, δεν ξέρω πότε είναι η μεγάλη εβδομάδα. Τι με νοιάζει εμένα. Ούτε πάω στα. Πώς τα λένε. Στον επιτάφιο να πάρω μάτι να πούμε τις κοπέλες με τις φούστες. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, δηλαδή, Λαμία ΑΕΚ το βλέπεις 2 με 3 γκολ. Ναι. Για να μην πω over. Λεβαδιακός Πανιώνιος. Λεβαδιακός Πανιώνιος. Διπλό. Πώς διπλό, ρε φίλε. Πώς διπλό. Πας καλά. Διπλό, γιατί. Έχεις σωθεί ο Πανιώνιος, ό,τι και να γίνει. Τότε άσος, άμα έχεις σωθεί ο Πανιώνιος. Με τον Κομπότη τώρα θα κάνουμε. Μπορεί να το κάνει 3-3 αυτός, που ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Πού να τον πιάσω αυτό. Ο Κομπότης μπορεί να τερματίσει πρώτο τελευταίο. Και να σωθεί. Και να σωθεί. Ναι. Το ξέρεις αυτό? Πώς δεν το ξέρω. Πώς θα γίνει. Θα μας πας τώρα πολλή ώρα με τα κολομάτσα που με τελείωνε. Πες ό,τι θέλεις, άμα σε ενοχλεύω. Να εξηγήσουμε στον κόμμα πώς μπορεί να σωθεί ο Κομπότης. Άντε, πες τον κόμμα. Πώς να μην περάσει. Ναι. Κόσμος λέγεται. Κόσμος, ναι. Να μην περάσει η αναδιάρθρωση. Και να πει, θέλω να παίξω αγώνα μπαράς, αυτό που είχατε και να γίνει. Ναι. Γεννηθεί το θέλημά του. Τον έχω ικανό. Εντάξει, άμα είναι ικανός ο άνθρωπος, τι να κάνω εγώ. Τον ικανό να τον βγάλω ανίκανο εγώ. Εσύ δεν τον έχεις ικανό το παιδί? Ικανότατο. Ικανότατο. Άρα δεν διαφωνούμε. Έχει ένα χωριό τόσα χρόνια στην Αλβαδινική. Τι είναι, βαδιά χωριό είναι, τι είναι. Πώς είναι, παραπάνω από ότι είναι η Επανομή και η Περαία μαζί είναι. Χωριό είναι. Το Μαρινάκι και τον Σαββίδη τον είχε κερδίσει ψηφοφορίες μέσα στη Λίγκα. Είδες λοιπόν. Κάνας τυχαίος είναι. Είδες. Λοιπόν, το παιχνίδι Λαμία ΑΕΚ είναι 25 Δετάρτου. Δηλαδή είναι μετά από 13 μέρες. Ωραία. Δεν είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Ωραία. Εντάξει. 25 Δετάρτου είναι μεγάλη εβδομάδα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Λεβαδιακός Πανιώνιος, κατέληξες άσο, χ ή διπλό? 0-1 γκολ. Εγώ λέω ότι είναι άσο το παιχνίδι. Ολυμπιακός Ξάνθης. Over 3,5. Over 3,5. Ναι. Θα βγάλει δεύτερο over 3,5 η Ξάνθη σειρά. Η Ξάνθη. Ναι. Ξάνθη τι είναι η Ξάνθη? Συνοθήλευμα είναι. Καλά, εγώ ομάδα του ΠΑΟΚ είναι. Ολυμπιακός δεν την έχει πια η Φιλινάδα, την έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όσο μπορεί παραπάνω να τη βάλει, να τη βάλει. Άμα ήταν δικιά του, μπορεί να του έδινε κανένα πόντο. Το προτάσμα τελειωμένο είναι. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει καλά στοιχεία. Τελειώντας το πρωτάθλημα, αρχίζουν να κλαίνε εκεί στο φως και στον πρωταθλητή. Την μπάλα παίζουμε, ναι, και την κολβάζουμε. Δεν τους πάει και ο Καζατζίδης. Δεν τους πάει και ο Καζατζίδης, άστο. Over 3,5. Άλλο. Δύσκολα. Παναθηναϊκός Όφη. Διπλό. Διπλό. Ναι. Κάτσε ρε. Δηλαδή τι θα κάνει ο Δόνης? Θα παίξει όπως με τον ΠΑΟΚ? Ναι. Και όχι όπως με τον Άρη? Ναι, θα παίξει όπως με τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι έχει να γίνει στο ΆΚΑ? Ναι, θα γίνει. Θα σχιστεί κανένα καλτσόν πάλι στο ΆΚΑ. Έχει να πέσει κορνέ. Δεν βλέπεις τη φανατίλα υπάρχει στο ΆΚΑ. Δεν βλέπεις. Την άλλη φορά με τον Ολυμπιακό μπήκα μέσα. Το έχουν σε τίποτα. Διπλό. Και over. Και over. Μάλιστα. Και πας για ένα Αστέρας Τρυπόλεως. Διπλό. Καλύτερη ομάδα η Τρίπολη. Δεν σκοράρει εύκολα. Πιο καλή ομάδα. Πιο καλός προπονητής. Πιο καλό υλικό. Ναι. Διπλό. Διπλό. Διπλό, δηλαδή, ναι. Λες ανάμεσα σε Πετράκη και Παράσχο ή σε Παράσχο? Είμαι με Παράσχο. Πώς θα είμαι, με τον Πετράκη θα είμαι. Ο Πετράκης θα μπει και άλλη χρονιά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πετράκης, εγώ λέω ότι ο Παράσχος είναι καλύτερος προπονητής. Είναι καλύτερη ομάδα η Τρίπολη. Καλύτερες μονάδες έχει και σαν άτομα. Είναι λίγο soft επιθετικά, αλλά εντάξει. Ναι, δω ρε Κώστα, ταιριάζει να πεις. Βρε διπλό, ρε παιδάκι μου, τι θες τώρα να πω. Καλάκα. Εδώ ταιριάζει να πεις 0-1 γκολ. Εντάξει. Αφού δεν σκοράρει ο ΠΑΣ και ο ΠΑΣ δεν σκοράρει και ο Αστέρας δεν σκοράρει, εδώ ταιριάζει περισσότερο να πεις 0-1. Αυτή είναι η δική μου. Ωραία, πολύ ωραία. Από εκεί πέρα, εντάξει, θα μαλώσουμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άλλο. Τίποτα. Τίποτα. Όχι.
Δεν υπάρχει κάτι έχει αξίζει να σχολιάσεις, να σε απασχολεί. Ναι, θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους παοξίδες. Ναι. Τι από τα δυο θα διαλέγανε, το αίτητο ή το ντάμπλ? Όταν ανοίξουμε γραμμές, πάμε σε διάλειμμα. Είναι καλό και ιντρικαδόρικο. Δεν είναι καθόλου ιντρικαδόρικο. Είναι. Δεν είναι καθόλου ιντρικαδόρικο. Ντάμπλ ή αίτητο? Άμα ρωτήσεις τον παοξίδες. Δηλαδή τι του λες? Πας και φέρνεις χ διπλό στη Λάρισα, αλλά πας στην ΑΕΚ κάτω και σε κάνει γιογιό να πούμε και σε κερδίζει ο Χιμένεθ. Ή χάνεις τη Λάρισα, έρχεσαι εδώ, το παίρνεις την επόμενη Κυριακή το πρωτάθλημα, αλλά κάνεις ντάμπλ. Τι από τα δυο να πούμε θέλεις? Τι από τα δυο αγαπάει η ψυχούλα σου να πούμε? Τι, με τι θα αγαλιάσει περισσότερο? Μην βγει κάποιος πει και τα δυο τα θέλω. Σε δίλημα σε βάζω. Και τα δυο θα πει. Εγώ τα θέλω όλα. Ο νεοπλουτισμός θα τον κάνει να πάρει τηλέφωνο το βλαχοπαοξί και θα πει εγώ το θέλω όλα. Όχι, ένα από τα δύο. Ποια είναι? Τώρα έχεις δίκιο. Αλλά το ερώτημα είναι υποθετικό. Είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό τώρα που το τεκμηρίωσες. Κουγιανός, ας πούμε, το πρωί για παράδειγμα, σε μια ανάλογη κουβέντα που είχα για το συγκεκριμένο θέμα, μου είπε θέλω το αίτητο και ας μην πάρω το κύπελο. Προτιμάει δηλαδή να φέρει χει στη Λάρισα να κερδίσει και να πάει κλάψει μετά κάτω στο ΆΚΑ. Πού θα κλάψει παραπάνω, άμα σε κερδίσει ο Κούγιας ή άμα σε κερδίσει ο Χιμένεθ? Νομίζω και τα δύο θα τον ενοχλήσουν. Τίποτα, το πρωτάθλημα το αίτητο, μα τώρα δικαιότητα το πάρει αίτητο. Ποια ομάδα υπάρχει τώρα που θα πρέπει να το πάρει αίτητη? Ντάμπλ, ρε φίλε. Εγώ λέω ντάμπλ. Ρε φίλε, όταν φτάνει μια ανάσα από το ρεκόρ, δεν είναι μόνο, δηλαδή υπάρχουν κάποια τέσσερι οι οποίοι βγαίνανε πρώτοι. Υπήρχαν δύο υπεραθλητέ. Ο ένα ήταν Άλτη. Άλμα Ισίπτος δηλαδή, πηδούσε ο Σωτομαγιόρ, το θυμάσαι τον Κουβανό? Δεν παρακολουθώ Άλτη, ούτε Ψάλτη. Λέγε παρακαλώ. Ωραία. Και ο Σεργέι Γκμπούμκα, ο οποίος έκανε το επικοντό. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Κερδίζανε τους αγώνες. Παλεύανε με τον εαυτό τους, με τις δυνάμεις για να σπάσουν τα παγκόσμια ρεκόρ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει τώρα τόσο κοντά στο να το πάρει αίτητος. Ρε, εσύ αν είσαι ΠΑΟΚ, εσύ τι θα ήθελες? Εγώ ντάμπλ θα ήθελα, το λέω ανοιχτά. Εσύ θα ήθελες αίτητος. Όταν φτάνω να πάρω. Να κατακτήσω ένα τέτοιο ρεκόρ, θέλω και το ρεκόρ. Ρε πουλάκι μου, άντε πάλι τα ίδια. Ρε, τα θέλω όλα. Θα μας βγάλει κανένα ογκίδιο στο στομάχι αυτός. Μα τα θέλω ένα από τα δύο σου λέω. Γιατί πρέπει ένα από τα δύο σου? Σε βάζω σε δίλημα, τι από τα δύο θέλεις? Αν είναι να πάρεις το ένα από τα δύο. Το αίτητο. Το αίτητο. Σαν το Κουλιανόκης, το αίτητο. Α, δεν ξέρω τι είπε ο Κουλιανόκης. Αν είπε μπράβο, μάγκας είναι. Μάλιστα. Το αίτητο. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα ντάμπλο, ένας αίτητο. Εγώ δεν θεωρώ το πρωτάθλημα, το κύπελο δεδομένο. Η ΑΕΚ είναι ανεβασμένη, παίζει καλά. Θα λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως θέλουμε να είναι. Ο Χιμένεθ διόρθωσε κάποια πράγματα. Βράση φιλολογία τώρα. Ένα από τα δύο. Εσύ μου είπες αίτητο. Το αίτητο. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ με το ερώτημα γιατί. Θεωρώ ότι θα αστοχήσει το ερώτημα. Στο θέμα του αίτητου. Του κυπέλου δεν ξέρω. Έχουμε καιρό. Του κυπέλου δεν ξέρω πραγματικά. Τους εξητάνε δηλαδή... τους παοξίδες το αίτητο, αλλά δεν βάζουν τον εαυτό τους να γυρνάνε από την Αθήνα ηττημένοι χωρίς το κύπελο τα μούτρα τους 500 χιλιόμετρα πώς θα είναι. Αυτό δεν το βάζουν. Δύο φορές τη γέρισανε, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το είχα πει και στατιστικά ναι. Πριν δούμε την εξέλιξη της ΑΕΚ. Λέω, παιδιά. Αν έρθει και τρίτη χρονιά, δεν είναι τόσο απλό. Αν το καταφέρεις είναι τεράστια επιτυχία. Mm. Μετά δημιουργείς πελατειακή σχέση, κάνεις χουλιαμά, κάνεις χαβαλέ, λες ό,τι θέλεις και καλά κάνεις. Αλλά είναι δύσκολο, όπως και να το έχουμε. Εκεί τώρα στο περίπτωτο τι γίνεται, κάνα τοξοβόλο, έχεις εκεί πέρα κάνα κορόιδο να το βάλεις να μιλήσει. Να έχω κορόιδο, όχι, είχα τα παιδιά τα οποία είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Άλλο, αυτά είναι... Αυτά είναι δικά μας παιδιά και σε μια χώρα η οποία είναι άστα να πάνε. Μπράβο. Μου είπαν, τους λέω παιδιά πρέπει να συνοηθούμε από πριν, δυστυχώς δεν βρεθήκαμε από πριν. Εντάξει, τους εκτιμώ πάρα πολύ, απλά θα σου πω το εξής. Επειδή ασχολήθηκα 2-3 χρονιές με το πρωτάθλημα το οποίο έχουν, αυτό το οποίο σημαίνει στην Αμερική είναι και το πιο ωραίο. Δηλαδή βλέπει τις παίκτες του NBA όταν θέλουν να παίξουν με τα παιδιά αυτά, με τους ανθρώπους αυτούς, κάθονται και οι ίδιοι σε καροτσάκι για να καταλάβουν το βαθμό δυσκολίας που έχει. Και εσύ δεν μπορείς να κάτσεις σε καροτσάκι γιατί θες ειδικό καροτσάκι για να κάτσεις.
Γιατί θέλω ειδικό αρτσάκι. Πάμε να παίξουμε κανένα μάτς μαζί τους, θα μας διαλύσουνε. Εννοείται θα μας διαλύσουνε. Μας κερδίσουνε. Εγώ δεν είπα θες και... Όχι, γιατί δεν με χωράει καρτσάκι, για πες μου. Είναι δύσκολο. Θες εγώ να το κάνω. Ή τρώσα το βόδι, ρε, πώς θα κάτσεις το καρτσάκι. Τρώσα το βόδι. Ε, τι. Εκτίθεσαι. Εκτίθεσαι. Τη μία λες πίνεις από το ζώο. Την άλλη λες τρώσα το βόδι. Αποφάσισε. Και καπνίζεις σαν αράπης. Δεν καπνίζω. Ατμίζεις. Ναι, εντάξει. Έχει ένα μήνα που το έχω κόψει. Είπα τέλος. Μάλιστα. Ατμίζεις. Άλλη κίνηση. Δεν βλέπω κίνηση σήμερα το μεσημέρι εκεί, σήμερα, πάντως. Έχει κίνηση. Δεν βλέπω. Έχει κίνηση. Mm. Έχει, μη στεναχωρηθείς. Χθες άκουσα εκεί τα σάλια, ήρθε ο ένας, φωτογραφίες ο άλλος, αυτόγραφα ο τρίτος. Και, και τώρα έρχονται φίλοι και βγαίνουν φωτογραφίες. Και εντάξει, τι αυτό. Βασιλιάδη, τον είδες? Όχι. Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ να έκανε το λάθος με παραστητές, γιατί εγώ τα λόγια μου δεν τα πρέπει. Αφού σε είδε και σε φοβήθηκε, σου λέει πού να περάσω τώρα εγώ από το μετρό. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα είναι ο κόκκινος εκεί και θα με κατατροπώσει να πω. Όχι ρε, και κουρού με χέρια. Ναι. Είχα την ενημέρωση ότι θα έρθει εδώ, θα είναι 2 με 3. Ωραία, λέω, θα γίνει ένα πολύ ωραίο. Έβγαλες το πλάνο των ερωτήσεων εσύ, ας πούμε, ναι. Φυσικά και το έβγαλα, ναι. Ναι. Και είπα, θα τον ρωτήσω τον άνθρωπο. Αλλά μίλησε στην Έρα Σπόρμον. Ωραία. Και τι είπε? Ότι το Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα έργα στον ΠΑΟΚ. Για την αναδιάρθρωση, είπε. Το νοιάζει για την αναδιάρθρωση. Αφού την κατέβασε το νομοσχέδιο. Εντάξει. Θα πει να κατεβάζει το νομοσχέδιο και να μην ψηφιστεί. Υπουργός πράγμα. Εδώ ο Θωμαίδης έβγαλε 2 προηγουμένως του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι σύμφωνοι. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν έτρωγε σάντουιτς εκεί πέρα. Ρε, ο Θωμαίδης είναι γάτος, βραδιά τι κάνει. Πάει σε διάλειμμα. Και βγάλε γραμμές να δούμε τι λέει το κοινό. Με μένα γελούσα. Ειδικά για το ερώτημα. Όχι, ειδικά για το ερώτημα. Το δίλημα μεταξύ να πούμε double και IT. Πολύ μ' άρεσε το ερώτημά σου. Μετά από καιρό έχεις ένα καταπληκτικό ερώτημα. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Σοβαρά μιλάω. Τα καλά θα τα λέω. Αλλά σε υπενθυμίζω πόσοι βιαστήκαν να λιγορήσουν όταν είπαν ότι θα περάσει το νομοσχέδιο. Ρόμπα έγινε κόκκινε με την αναδιάρθρωση. Θα το δούμε. Λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο metrosport.gr και να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας προκειμένου να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της χρονιάς. Δέρμπι Άρη Ατρόμητο, έχει πολλά θέματα. Λοιπόν, να ανοίξουμε. Το γουρούνι είναι εκεί ή έχει πέσει κάτι τα ψήμε λουκάνικα? Έπεσε. Μη λέει μετά ότι δεν τον βγάζουμε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Από την Ασώμα Δεκαβάλα. Ωραία πόλη. Τι να το κάνω το Άγιο Τουρερά, τι να το κάνω. Καλύτερα να πάω τον Ντάμπλ και άστραγε το κατά μέρος. Ντάμπλ. Να την κάνω και γυναίκα μου. Την έχω γκόμ με την ΑΕΚΟΥΛΑ. Τώρα να την κάνω και γυναίκα μου θέλω. Την ΑΕΚ. Έλα την ΑΕΚ. Τι λέει η Καβάλα? Έλα. Καβάλα τι λέει? Βροχερή, βροχερή. Όμορφη, όμορφη πόλη. Όμορφη, όμορφη πόλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, έλα, σ' ακούω, λέγε, πάρ' το γρήγορα. Πες μου σε παρακαλώ τα μπακά του Κρέσπο, του Βιερίνια και του Βαρέλα. Τον ακουρατή δεν ακούω. Σταμάτα ρε γουρούνι, πω τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή τη σύνδεση. Για ξαναπες το ρε φίλε, υπερεύει το γουρούνι. Θέλω να μου πεις, ναι. Τα μπακά του Βιερίνια, του Κρέσπο και του Βαρέλα. Γιαννούλης του Βιερίνια, του Κρέσπο, ο Ιγκνασόν, πως το, Ιγκνασόν, ναι. Ναι. Και του Βαρέλα ένας. Κρέσπο και Βαρέλα έναν. Δεν έχει. Τρίτο στόπερ είναι ένας. Θέλω να πω Γουλιανό ότι άμα δεν πάρουν παίκτες πίσω, του χρόνου θα παλεύουμε με τον Άρη και τον Ατρόμητο για την τρίτη θέση. Έλα ρε, σταμάτα ρε. Εγώ αυτό έχω να πω φίλε. Γιατί το λες? Γιατί όπως είπε άμυνα το πήραν το ποτάσιο, δεν το πήραν φορ. Φυσικά. Και αν δεν είχε στον πύργο στις πρώτες αγωνιστικές, τώρα θα σου πρώτος. Σωστό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί σε σεντερφόρ killer. Δεν έχεις. Δεν έχουμε, δεν έχεις. Όχι. Ούτε με ακόμη και με σβηρντές και βασποτυπάσια τσάπος λίγκο. Αυτά πέσα στον Γουλιανό που λέει καλή είναι αλλά θέλω και έναν τρίτο. Το λέει ωραία. Θέλω να στείλει μήνυμα και να σε απαντήσει. Αν έχω άδικο δίκιο. Αυτά. Οκ. Ωραία η Καβάλα. Φύγε. Επόμενος κύριος, ναι. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό από Πτολεμαϊδα μέσα από το Ρηχεία. Καλώς το να. Τι κάνουμε, πως είμαστε? Όρθιοι ακόμα. Εκεί είναι. Λοιπόν, πήρα και αυτό που έλεγες πριν. Λέγε. Είμαι παοξής.
Εγώ γράφω. Ο ένας θέλει double. Πάμε παρακάτω. Άκου να σου πω. Το double δεν θα με χάλαγε. Γιατί σε λίγα χρόνια θα πάρω το τάθλημα. Οπότε θα λέω πήρε και ένα double. Ρε, μην πάρεις το... Ρε, ποιο από τα δύο ποιο θέλει. Ποιο από τα δύο, γρήγορα πες. Δεν θα με χάλαγε τον αίτητο, αλλά θα προτιμούσα το double. Double. Πάμε παρακάτω. Ωραίος. Έχεις κάποιο, έχεις κάποιο επιχείρημα, γιατί. Γιατί. Ναι. Τι ακριβώς επιχείρημα θες να σου πω τώρα πάνω σε αυτό. Ρε φίλε, είναι τόσο απλά τα ελληνικά. Γιατί το έχασα... Double δεν κάνεις κάθε μέρα. Το κύπελο. Double δεν κάνεις κάθε μέρα. Αλλά και αίτη... Κλείστονα ρε, κλείστονα, κλείστονα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Έλα την καλησπέρα μου. Γεια χαρά φίλε, ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, double, για τον εξής λόγο κόκκινε, αιτιολογώ. Γιατί αν ήμουν η πρώτη ομάδα που θα έκανε το αίτητο, θα ήθελα το αίτητο. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω. Συγχαρητήρια στον Κούγια για την πρόσκληση στο Γιαννάκη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μην τον κόβεις ρε Γρηγόρη. Περίμενε, θα είσαι η πρώτη ομάδα που θα πάρει double. Άλλο υπέρε, δεν θα είμαι η πρώτη ομάδα που θα πάρει το αίτητο, σε είπε. Προτιμώ το κόκκινο το double. Προτιμώ το double γιατί δεν είμαι η πρώτη ομάδα που έκανα το αίτητο. Αυτό σε είπε. Η πρώτη ομάδα θα ήθελα το αίτητο, το κατάλαβε τώρα. Δεν κατάλαβε εσύ, σε επαγγελματικό επίπεδο θα είσαι ο πρώτο. Σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω. Άλλο ένα τεχνικό και άλλο επαγγελματικό. Μπουμπούνας φίλε, μπουμπούνας. Δηλαδή μου λες ότι ο Παναθηναϊκός το έκανε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Εννοείται ρε φίλε, λοιπόν, το 55 τώρα. Άφησέ με να ολοκληρώσω. Στο δίλημα του Ραπτόπουλου είπα το double, ωραία. Και αιτιολόγησα το λόγο αυτό. Ωραία. Συγχαρητήρια στον Κούγια για την πρόσκληση στο Γιαννάκη. Ναι. Ραπτόπουλε, θέλω ένα προσωπικό στοίχημα μαζί σου. Πες ρε ό,τι θες. Λοιπόν, αν είμαστε πάνω από 50 άτομα. Πού? Μαζί με τον Καμόρα 51, μαζί με τον Γιαννάκη 60, ναι. Στη Λάρισα. Ναι. Θα κάτσεις 3 λεπτά άμυνα στο γυμναστήριό σου και άμα χάσω, άμα είμαστε λιγότεροι από 50 θα έρθω να κάτσω εγώ 3 λεπτά άμυνα. Εγώ και να σε βαρέσω ότι δεν καταλάβει τίποτα. Εντάξει. Ραπτόπουλε, δεν έχω παίξει ποτέ μπόξ στη ζωή μου. Εντάξει, έγινε ρε. Άκουσέ με και κάτι ακόμα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή μελλοντικά μπορεί να κάτσουν και τα δύο. Α! Μελλοντικά μπορεί να κάτσουν και τα δύο. Ευχαριστούμε πολύ αν γίνει έτσι. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Δεν πρόκειται να το χωνέψουνε όλοι οι υπόλοιποι ποτέ στη ζωή τους. Σκυλή θα πας στη Λάρισα. Τα όνειρά σας, θα πας. Εφιάλτες θα γίνουνε με την παουκάρα ρε. Μ' αρέσει. Πάρτε το χαμπάρι ρε. Δεν τον κόβεις αυτό. Πάρτε το παουκάρα σου λέω αφού. Έτσι σε θέλω Παόξι. Όχι υποτονικό στο ράδιο. Έτσι σε θέλω, αφωνάζεις. Επόμενος, ναι. Ναι, ραπ εδώ. Εσύ, φίλε. Από την Αμαρτωλή Βέρεια σε πήρα και την προηγούμενη εβδομάδα. Σκούταρι. Σκούταρι, πες όπως, ό,τι θες. Σκούταρι. Έχεις πάλι τρομερό δίλημα στον Παοξή σήμερα. Δεν είναι δίλημα. Είναι... Αλλά ναι, είπες ένα από τα δύο. Καταλήγουμε, εγώ προσωπικά, προσωπική άποψη. Ναι. Αίτη το φίλε, γιατί double... Τα επόμενα χρόνια μπορεί να το ξαναπάρεις με τον Ιβάν. Μάλιστα. Άρα λες, ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος στο αίτητο. Αυτό μου λες. Βέβαια, γιατί πρωτάθλημα θα πάρεις σίγουρα τα επόμενα 5 χρόνια. Μπορεί και τα 5 και τα 4 και τα 3 και double να κάνεις. Αλλά αίτητο ναι. Μπορεί να περάσουν και 60 και 70 χρόνια για να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Να μπράβο. Μπράβο. Ναι, ναι. Κόκκινο. Βέβαια. Ξύπησα από το λίθαργο. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω και πελάτησα την ΑΕΚ κάθε χρόνο στο κύπελο να την παίρνω και να τη δημιουργήσω κόμπλεξ. Αλλά... Τρία στα τρία κύπελο. Αλλά σώψετε το αίτητο. Το αίτητο. Δεν μου λες, τρία στα τρία κύπελο πήρε κανένας. Στην Ελλάδα. Εντάξει το κυπελάκι τώρα. Ας το κυπελάκι ρε, τέσσερα έχεις, έξι έχεις. Κοιτάξε ρε πως ψήλωσε ο Πάκος. Καλά έκανε και ψήλωσε κοντέ εσύ. Ας τα κάνω 7-8 μετά από 2-3 χρόνια δεν με πειράζει. Δεν μου λες, να είσαι καλά φιλέ από τη Βέρεια. Παλάκρι, να σε ρωτήσω κάτι. Το 3 στα 3 έχει μεγαλύτερη αξία, ρε, για το αίτητο. Πες τώρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα που δεν είμαι και πάω. Double και αίτητο πρωτάθλημα έχει πάρει κανείς. Double και αίτητο πρωτάθλημα, όχι, αλλά εγώ λέω ένα από τα δύο. Κανείς δεν πήρε. Αλλά, μου φαίνεται το 64 το κύπελο ποιος το πήρε. Α, το 64 το κύπελο διεκόπη. Δεν υπέρχει νικητής. Γιατί στήσανε, λένε οι φίλαθλοι της εποχής, ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Για να ξαναγίνει το μάτς και να πάρουν τις εισπράξεις, μπήκανε μέσα και τα σπάσανε
και δεν έγινε το κύπελο το 1964. Υπάρχει κενό. Η ΕΠΟ της εποχής με την πολιτεία αποφάσισε να μην δοθεί σε κανένα το κύπελο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Οπότε ντάμπλ δεν έχει γίνει και αίτητο. Σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ από τα Στρώμαυρα Γεννητά. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω μια κατάθεση ψυχής. Κατάθεση. Πολλά πολλά χρόνια. Ναι. Σε έναν αγώνα Ηρακλή Λάρισας. Ναι. 30.000 Ηρακλήδες ήταν έτοιμοι να χαλάσουν όλη τη Λάρισα. Στη Λάρισα. Αλλά όμως που ήταν οργανωμένος αρχηγός της Κερκίδας ο Γρηγόρης ο Κόκκινος και απέτρεψε τους Ηρακλήδες από φωνικά μεγάλα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γρηγόρη, έτσι έγινε. Εντάξει, πάνω σε άλλο σπίτι, παιδιά. Πάμε στο επόμενο, ναι. Τι άλλο κάνω εγώ τώρα, εντάξει. Έλα, εγώ τώρα. Εσείς, κύριε. Εγώ τώρα, λοιπόν, άκου τώρα. Τρομερό το δίλημα που έβαλες, ναι μεν, έτσι. Αλλά πραγματικά, και τα δυο θα τα πάρουμε, αλλά επειδή λες αίτητο ή πρωτάθλημα ή κύπελο, λέω αίτητο, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι οι τάμπλ από εδώ και πέρα θα έχουν πάρα πολλά. Φαντάσου τον εαυτό σου να γυρνάς από την Αθήνα και θα έχεις πάρει το κύπελο Χιμένεθ με αίτητο. Τα εγώ μούτρα σου, και, τα μούτρα σου, και περισσότερο ρητίδα και σούφρα τα φρύδια, πότε θα κάνουν, άμα χάσει τη Λάρισα ή τον τελικό κυπέλλον. Όχι ρε, δεν χάνω κανένα από τα δύο πρώτα πρώτα. Εντάξει. Αλλά σου λέω, και έστω και έτσι να το πεις, το αίτητο. Αίτητο με 30 αγωνιστικές και 16 ομάδες στο πρωτάθλημα σε επαγγελματική κατηγορία δεν το έχει πάρει κανείς. Άμα χάσεις στη Λάρισα, δεν θα σου πει κανένας τίποτα, πρωταθλητή είσαι πάλι. Άμα χάσεις το κύπελλο από την ΑΕΚ, θα λαλήσεις, θα βγει ο Καστοριανός. Του είπα και θα μιλάσει. Ότι θα... 0-4-0-5 είναι μέσα στη Λάρισα. Σκορ πρωταθλητή. Ραπτόπουλε, τι είπες, το 55 δεν έγινε τελικός. Το 64. Το 64 δεν έγινε. Το 60. 63-64. Άστο ρε κόκκινε, άστο. Το 64 λοιπόν, το έχει πάρει η ΑΕΚ. Το 64. Το 64 και εγώ την άκρη θυμάμαι. Και το 63. Όχι, επειδή έλεγε ο Ραπτόπουλος δεν έγινε. Και το 63 το πήρε ο Ολυμπιακός. Πότε έγινε διακοπή. Και στο τέτοιο, στο πρωτάθλημα είχε τερματίσει έκτη νομίζω η ΑΕΚ. Ρε φίλε, εδώ μιλάμε. Αν ποιος πήρε κύπελλο, αφού του είπαν σε κάνει ιστορία ότι δεν έγινε αυτό, τότε. Το 64 έγινε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός διεκόπη και δεν συνεχίστηκε το κύπελλο. Εσύ... Το 64 κυπελούχος Ελλάδος είναι η ΑΕΚ. Έτσι λες. Φυσικά. Σε τι τελικό. Μήπως κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Μήπως τιμωρήθηκαν και οι δύο και του πήρε η ΑΕΚ πάλι στα χαρτιά. Σε τι τελικό ρε. Το τελικό πες μας. Θα σου το πω στα δεύτερο. Για πες. Έπαιξε η ΑΕΚ τελικό με ποιον και πήρε κύπελο. Κάτσε να δεις γέλιο. Θα το κάνω. Λέγε. Τελικός κυπέλο Ελλάδος 63-64. Λοιπόν ναι, double, αίτητο και τελειώσαμε. Γεια. Γεια. Επόμενος ναι. Έλα. Σέρος Πάοκ. Έλα ρε σέρε. Τι έγινε ρε αυτό που λέει, το βρήκα τι έγινε το 64. Εγώ θυμάμαι ότι διεκόπη το θεσμός του κυπέλου. Εγώ το 64 δεν έκανα τραμπάλα ούτε... Άσε τώρα το 64. Λοιπόν άκου, στο δίλημα που έβαλες. Ναι. Λοιπόν καταρχήν θα τα πάρω όλα, δεν σας βλέπω, δεν βλέπω κανέναν. Και αίτητο θα το πάρω και ντάμπλ. Ρε νεόπλουτε, ένα από τα δύο. Πάω στο πραγματικό ερώτημα. Εντάξει. Ντάμπλ ξαναπήρα. Πλησίασες αλλά δεν το πήρες, όχι. Θα το πάρω και τελείωσε. Άρα ντάμπλ θες. Ναι, εννοείται, καλά πλάκα σπάς. Και τι έγινε άμα χάσω στην Ελλάδα. Δηλαδή άμα κάνω μια ήττα τι θα γίνει δηλαδή τώρα, εξήγησέ μου. Αυτό τους λέω κι εγώ. Αλλά ο Κουλιανός, αίτητο κουμπάρε μου, αίτητο κουμπαράκι μου, κουμπάρε μου. Μετά από 20 χρόνια ο Ραπτόπουλος της εποχής τι θα λέει. Τι θα λέει, για. Ενώ θα λέει ότι ήρθε ο Σαββίζης και στα 6 χρόνια σε χτύπησε ντάμπλ. Τι τώρα θα θυμάσαι τη Λάρισα και ένα χ και ένα τέτοιο πλάκα μου κάνεις τώρα, ρε. Σωστό, μ' αρέσει ο Σεραίος. Ποιο μέρος του Σερώνης. Ακούστε παραφιλολογία τώρα, άκου να δεις τι έγινε. Αυτά τα επεισόδια που λες έγιναν στον ημιτελικό κυπέλλου μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ναι. Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για τα κρύβια. Ναι. Ήταν ο ένας ημιτελικός. Ναι. Ο άλλος ημιτελικός ήταν ΑΕΚ Πιερικός. Ωραία. Λοιπόν, τιμωρήθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και το πήρε στα χαρτιά η ΑΕΚ. Δεν το πήρε στα χαρτιά από τη στιγμή που τιμωρήθηκαν και οι δύο. Έπαιξε τελικό η ΑΕΚ, ρε! Κυπελούχο θεσμό. Πέρασε φάει ο Λύκος, να και μαύρος, ρε. Ρε η ΑΕΚ στα χαρτιά το πήρε. Ναι.
Πάλι στα χαρτιά το πήρε. Πάλι εγώ το βγάζω. Κεφάλα. Εσύ το βγάλες. Πήρε η ΑΕΚ κύπελο. Αφού δεν έγινε τελικός, πώς πήρε κύπελο. Δεν το πήρε. Πώς το πήρε, ρε. Αφού τιμωρήθηκαν οι άλλοι δύο. Αφία παιδό πέρα, εσύ το πήρε. Ένα παίξει μπόξ ο Ζαμπίδης με τον Κωστάκη, τον Παπαδόπουλο, να τιμωρηθούν και αφού εγώ και ο, πώς το λένε, νικητής του ρινγκ. Αντεφιέ, πάμε, ας αγλαμάρα. Περίμενε, παίζει ο Φέντερερ με τον Ναδάλ, τελικό. Ναι. Και ο Ναδάλ τραυματίζεται. Ναι. Δεν το παίρνει το τρόπαιο ο Φέντερερ. Τον τιμώρησαν το ΑΑΛ. Ρε, ακούς, λέω. Ρε, ακούς, εγώ τι σε λέω. Τραυματίζεται και δεν παίζει. Ρε, τον άνθρωπο, ρε. Παίρνει το τρόπαιο. Ρε, σε δώσανε πολιτήριο λυκείου εσένα, ρε. Ποιος νικιάρχης ήταν να πάω το, να το κάνω ντάν, να πούμε. Ρε μπουμπούνα, το πήρε Άγκια, πώς το πήρε. Δεν έπαιξε τελικό, ρε. Στα χαρτιά τα παίρνει η ΑΕΚ. Αυτά που έλεγες δεν έγιναν στον τελικό, έγιναν στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό έγινα, το ξέρω, ρε. Την ιστορία του ποδοσφαίρου την ξέρω, του ελληνικού. Καλά που υπάρχει η ηχογράφηση και θα ακούσει ο κόσμος. Ποια ηχνογράφηση υπάρχει, βρε. Ποια ηχνογράφηση, βρε. Πάμε στον κόσμο, έλα ρε φίλε, ναι. Καλησπέρα, ράπη, εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Πήρε η ΑΕΚ. Μια παρατήρηση θα σου κάνω. Μάλιστα. Για να ακούσει ο κόκκινος. Χθες ήταν η χειρότερη εκπομπή ever, να ξέρεις. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Άλλαξα το. Καλά έκανες και το άλλαξες, φίλε. Δεν ακουγόταν χθες τώρα αυτό το πράγμα με την έκθεση. Δεν ακούγεται. Άμα δεν είστε ράπ και δύο στο στούντιο, φίλε, δεν το ξέρω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω εγώ. Άμα δεν βλέπω τη μάπα του να μυρίζω τη σβερκιά του, το βλέμμα του το υποχθόνιο. Θα πάει μετά επάνω στον Ανδρώνη να τα ρουφιανέψει όλα, να βγάλει φωτογραφίες στα σπόρια. Δεν το ξέρω εγώ τώρα. Και κάτι άλλο να σε ρωτήσω, θέλω τη γνώμη σου για την αναδιάσωση για τις ομάδες της Β' Εθνικής και να ρωτήσω και τον Κόκκινο, άμα ο Ηρακλής ήταν μέσα στη δεκάδα, άμα σκιζότανε να γίνει αναδιάσωση. Ο Κόκκινος. Α, ωραία ερώτηση. Αυτά είναι αυτά για να μην σε κρατάω και τώρα. Περίμενε, περίμενε. Το ερώτημα είναι λάθος. Τώρα που δικαιώθηκε ο Ρέμος, εσύ τι λες να γίνει για τον Ηρακλή, για πες μου. Η γνώμη μου είναι, φίλε, ο Ηρακλής δεν πρέπει να πέσει. Έτσι. Όχι, είναι από τις πιο αδικημένες ομάδες στην Ελλάδα. Φίλε, άστο, σου λέω, αθωώθηκε στο δικαστήριο. Και λέω, 8 χρόνια έκανα φυλακή. Ποια είναι η δικαίωσή μου. Εσύ η δικαίωσή μου να πάρεις κάποια χρήματα, φίλε, αλλά εδώ δεν θα γίνει. Λέω, στα νοσοκομεία δεν έχουμε ενέσεις. Εδώ δεν θα γίνει. Στην Ελλάδα δεν θα γίνει. Έκλεισες. Νικητής του παιχνιδιού, της κλήρωσης, των 15 και 20, είναι ο κύριος Σεκερτζής Παναγιώτης. Μάλιστα. Ωραία. Έχει επόμενο. Μισή ώρα να πάρει τηλέφωνο και να βγει να μπει στην κλήρωση τη μεγάλη για τα 300 ευρώ. Αυτό τώρα πώς τον κόβεις τώρα, γιατί εσύ είσαι και πέρα από φυσιογνωμιστής, είσαι και άνθρωπος που διαβάζει και τα επίθετα. Σεκερτζής Παναγιώτης, δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος Σεκερτζής, από πού μπορεί να είναι αυτός τώρα. Αυτός από πού μπορεί να είναι. Ναι. Σε... Πού μπορεί να κρατάει Σεραίος είναι. Σεκερτζής Παναγιώτης. Σεραίος, από... δημόσιος υπάλληλος, παντρεμένος με δασκάλα. Κάτσε, θα πω εγώ. Κομωτινή Ξάνθη εκεί. Τι κομωτινή, Σέρες σου λέω. Εσύ λες Σέρες. Σέρες. Okay. Δημόσιος υπάλληλος, παντρεμένος με δασκάλα. Ομάδα. Κηφίνας μεγάλος. Ομάδα. Ομάδα. Σου... ομάδα. Ναι. Όχι Θεσσαλονίκης. Σε Κερτζής για γάβρο που μυρίζει. Κοντά είσαι Γρηγόρη. Συμφωνώ απόλυτα. Για να δούμε. Τι ψάρια θα πιάσουμε. Αν θα πιάσουμε τίποτα. Άντε να δούμε. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, ναι. Διανύω το 28ο έτος της ζωής μου. Πω. Πρόσεξε τώρα. Στη ζωή μου δεν έχω μάθει πώς είναι να σηκώνεις πρωτάθλημα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όλοι οι χαμουτζίδες εκεί κάτω με δείχνουν με το δάχτυλο. Σωστό. Δεν σε δείχνουν γι' αυτό. Όχι. Σε δείχνουμε το δάχτυλο για αυτό. Γιατί δεν τους το κλέβεις και, και δεν είναι μια ξεπέτα. Είναι μπορεί να το κάνεις δεσμό το πρωτάθλημα. Μπορεί. Αμήν. Ναι. Λοιπόν, αμήν. Δεν έχω μάθει πώς είναι να σηκώνω πρωτάθλημα. Με δείχνουμε το δάχτυλο σαν τον Τούρκο, σαν τον Βόρειο, σαν την Πρέσπα, σαν χίλια δυο. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Στο δίλημα. Εννοείται double, εννοείται. Double. Ναι, γιατί όταν ήμουν πιτσιρίκι, ο πατέρας μου έλεγε αγόρι μου καλό, ο ΠΑΟΚ είναι ένα θηρίο το οποίο είναι δεμένο και κοιμάται. Έχει χρέη, έχει προβλήματα, έχει μαχαιριές στην πλάτη και δεν μπορεί να γιγαντωθεί.
όταν θα γιγαντωθεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα αρχίσουν όλοι να φοβούνται. Και να, που στην πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα, τα τσατσιλίκια δίνουν και παίρνουν, κύριε. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Τι έχεις σπουδάσει? Τίποτα. Έχεις φοβερό λόγο, μπορεί να γίνεις θαυμάσιος πολιτής. Είμαι από τα 16 με δικό μου πορτοφόλι και τα 18... Φαίνεσαι ότι είσαι Αϊτωνίχης. Ακούγεσαι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αϊτωνίχη μου. Μακάρι το 05 του φίλου που είπε να βγει, αλλά και να μην βγει, δεν με πειράζει. Εγώ Τέμπη θα πάω. Γιατί απ' τη Λάρισα τι να σου φέρω, τι λάφυρο θέλεις. Να τους πάρω. Απ' τη Λάρισα. Ναι. Τυρί. Όχι τυρί, τυρί έχουμε και εμείς εδώ. Το κασκόλι του Κούγια θέλω. Θα του το πάρω, ρε. Λαβάς τυρί να φέρεις. Άσε κόκκινη, μην μιλάς για τυριά γιατί κλείνουν τις αρτηρίες. Μη. Άμα θες, κάνουμε και μια εξέταση να δούμε ποιος κινδυνεύει. Άλλωστε είναι με τα χαπάκια κάθε πέρα. Δεν παίρνω εγώ χαπάκια. Εσύ. Άστο, μη κελαϊδίζω τώρα. Άστο. Τι να κελαϊδίζει, ρε κόκκι. Πίεση παίρνει. Για σεξ παίρνει. Πίεση για σεξ. Για πίεση παίρνει. Ναι. Μη θα εκτελείς. Φύγε από εδώ, ρε. Άστο, άστο. Σα χλαμάρα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, πόσα ντάμπλ έχει ο Ολυμπιακός. Με πιάνει αδιάβαστο. Πες μας εσύ. Πολλά, δε αμέτρητα, ξέρω εγώ. Δεν θα έχει καμιά δεκαριά. Θέλω να μου πείτε ότι σε 10 χρόνια θα θυμούνται το double του ΠΑΟΚ. Το double. Άιντι το έχει πάρει μία φορά ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Σε ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Τι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο, παιχταράδες είχε. Δεν είχε γεννηθεί ο πατέρας μου τότε, ρε. Ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Και εσύ είμαι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Παιχταράδες έβγαζε. Ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Σε 30 χρόνια όταν εγώ θα κάνω παιδιά, θα τους λέω για τα ίδια το πρωτάθλημα. Σε 30 χρόνια θα κάνεις παιδιά. Άκου φίλε, double λέει και Ολυμπιακός 47, 51, 54, 57, 58, 59. Πάτσε το κουμπί, το είδε. 73, 75, 81, 99, 2005, 6, 8, 9, 12, 13, 15. Ο Παναθηναϊκός έχει το 69, το 77, το 84, το 86, το 91, το 95, το 4 και το 10. Και η ΑΕΚ έχει 2, 1, το 39 και 1, το 78. Αυτά είναι τα double. Το 70, ένα double έχει η ΑΕΚ μόνο. Δύο, δύο. Το 78 με ποιο προπονητή το είχε, ρε. Τσαϊκόφσκι, με το Τζικ, ναι. Αμαδάρα, όπου τι ομαδάρα έχει η ΑΕΚ. Λέγε, επόμενος. Πάμε λίγο γρήγορα για το τελευταίο του ημιώρου. Έλα, φίλε. Δευτερόλεπτα θέλει να πάει κοίμηση. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Μακούς, καλησπέρα. Κόκκινε, ήθελα να αναφερθώ λίγο σε ένα θέμα το οποίο το λες και το ξαναλες κάθε φορά. Και αφορά το θέμα του Ηρακλή και για τα λεφτά τα οποία μπορεί να διεκδικήσει. Όχι, δεν μιλάω για τα λεφτά. Για λεφτά μιλάω. Θέλω να σου πω κάτι. Όχι, ναι, λέω, θέλω να σου πω κάτι. Μισό λεπτό θα θέσω το ερώτημα. Λοιπόν, ναι. Με ποιο τρόπο λέω θα δικαιωθεί ο Ηρακλής, με οποιοδήποτε, πέστε με εσείς. Ας τα λεφτά. Ωραία. Εγώ ρωτάω. Ναι. Επειδή είναι νομικό το θέμα και σου λέω ότι η ΠΑΕ Ηρακλής ήταν η ΠΑΕ που είχε ο Ρέμος. Αν θα δικαιωθεί, θα δικαιωθεί αυτό το αφημί. Όχι η ΠΑΕ που έγινε. Τα μπερδεύεις, φίλε. Είσαι πολύ παοξίδι και δεν καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, φίλε. Πες μου ποια είναι η διαφορά. Είναι σαν να παίρνει ο Είσαι παοξίδι. Ρε φίλε, τι σχέση έχει αυτό? Δεν το λέω με κακή έννοια. Είσαι παοξίδι. Τι είναι, αν δικαιωθεί. Πάρτε το γρήγορα. Να μην κάνεις ποτέ φυλακή 8 χρόνια και να μην σου πούμε μετά ότι είσαι αθώος. Ποτέ. Ποτέ. Είσαι δικηγόρος. Εγώ σου είπα. Εγώ, λοιπόν, είσαι δικηγόρος, γνωρίζεις νομικά. Γνωρίζω οικονομικά, άμα θες. Να σου πω γιατί. Για νομικά. Είναι σαν να λες τώρα ότι. Ρωτάω κάτι. Αν εγώ κάνω αθώος φυλακή, με ποιο τρόπο μπορεί να αποκατασταθεί. Να πάρεις λεφτά, κόκκινε. Διάλειμμα. Λεφτά. Μόνο με λεφτά. Και βγαίνεις και μου τη λες και από πάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είσαι στον αέρα. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Έλα. Έλα, φίλε. Πέφτουν. Έλα, φίλε. Ο Αστέριος είμαι από Ηλιούπολη. Γεια σου, Αστέρι. Σας ακούω κάθε μεσημέρι, δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Μια φορά πήρα, έλειπες εσύ, ήταν ο Γρηγόρης. Ναι. Εγώ έλα, λείπω πότε. Κάτι είχες. 8 χρονών ήμουν όταν πήρε το 85 ο Πάγος του Πρωτάθλημα, με φτάρισε με 42 χρονών. Ναι.
όλοι οι παοξίδες το θέλουν τον double και αίτητο, γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα στα ελληνικά δεδομένα που το έχει κάνει. Ναι, διαλέξτε ένα από τα δύο, λέω. Εγώ διαλέγω και τα δύο και τότε αξίζει ένα πανό με τον τίτλο του Παπάζογλου, η εκδίκηση της Γυφτιάς. Για χαρά. Για χαρά. Έξυπνο, πολύ έξυπνο. Η εκδίκηση της Γυφτιάς, πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο. Πολύ προσιτό, ναι. Πολύ καλό. Πολύ έλα, έξυπνο. Ναι. Πάμε. Ναι, για σας. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ προτιμώ το αίτητο. Αίτητο. Για το λόγο ότι στην ιστορία όλοι θυμούνται το αίτητο του Παναθηναϊκού. Δεν θυμούνται τα double του Ολυμπιακού. Ούτε της ΑΕΚ ούτε του Παναθηναϊκού. Ναι. Πρώτον αυτό. Δηλαδή θα είναι πιο μετά από 10-15 χρόνια θα ακούγεται πιο πολύ. Θα λένε, ναι. Για το κατόρθωμα του αίτητου. Δεν θα λένε για το που πήρε ο ΠΑΟΚ το double το 19. Και δεύτερον, να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση. Στους Αριανούς και γενικά στους οπαδούς των άλλων ομάδων, τι θα πήραζε περισσότερο, το αίτητο του ΠΑΟΚ ή το double του ΠΑΟΚ? Αυτό είναι για τους άλλους. Φίλε, ναι. Θες την αλήθεια. Τι πιστεύουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ ότι θα πήραζε περισσότερο στους Αριανούς? Θες απάντηση? Ναι, από έναν Ηρακλή. Και τα δύο πειράζουν. Είναι δυνατόν? Πιο πολύ. Ένα διάλειμμα. Βρε το κύπελο πείραξε, δεν θα πειράξει double, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Όχι, εγώ λέω από το double ή το αίτητο. Ποιο θα σε πειράζει πιο πολύ? Δηλαδή αν έλεγες μετά από 10 χρόνια τι θα θυμώσουν με περισσότερο πίκρα, ότι ο Πάος πήρε αίτητος ή το ασύλληπτο ρεκόρ, εννοείται. Άρα δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Το ασύλληπτο ρεκόρ θα είναι που πονάει περισσότερο. Λοιπόν, άρα, κατάλαβα. Όταν με ρώτησε ο Κωστής, και εγώ αυτό δεν είπα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ΠΑΟΚ θα είναι να το πάρει αίτητος. Μάλιστα. Και ας χάσει τον τάμπο. Ναι, εντάξει. Δηλαδή να κάνει ο Χιμένες, ο Αραούγου και ο Μελισανίδης να πανηγυρίσουν τον τάμπο. Πόσα χρόνια έγινε να πάρει από το 85 μέχρι σήμερα πρωτάθλημα? Εντάξει, ρε φίλε. 34. Εντάξει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να κερδίσετε στη Λάρισα είναι και να χάσετε, να πούμε, κάτω στην Αθήνα από την ΑΕΚ. Και να γυρνάτε πίσω με τα μούτρα κατεβασμένα. Εντάξει. Είναι ο Στυλάρης, άμα χάσεις, εντάξει. Μια μη ψιλοστεναχώρια θα την έχεις. Αυτή την Κυριακή τρέχουμε για να... Σ' ακούω. Αυτή την Κυριακή τρέχουμε για να στηρίξουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας Σταθμή Χαράς, που εξοπλίζει δημοτικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Τρέχουμε για την Μαμούτ, την Φλισάτ, τη Μάλα, για όλα τα προϊόντα που θα προσφέρει η IKEA, με σκοπό τη διαμόρφωση των χώρων όπου τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν εξοπλιστεί 67 σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 10 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με στόχο φέτος να υλοποιηθούν 10 δημοτικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι 2 στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε. Ήμουν δάσκαλος του Μπολιζόη του Φουρκαλά. Ω, τέρας. Και της Σοφίας. Ναι. Και ο πατέρας του, όταν ήμουν μικρός, ναι, με έκανε σβούρες, ο Μπουγάτσας, τις οποίες τις χρωμάτιζε, ναι, έβαζε και καλτσάδες από παπούτσια και τις γυρνούσα με ένα σπάγκο και εντυπωσιαζόμουν. Ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας. Ναι. Ο οποίος είχε τελειώσει την εμπορική σχολή Σερών. Ναι. Ήξερε γράμματα. Ναι. Και ο Πολυζόης ήξερε. Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί άκουσα, ξέρω ότι είναι στη Μελβούρνη ο Πολυζόης. Ναι, το παλιό σκυλομέδο σε μια γροθιά και μου σπάσε τη μύτη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά για το ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ και αίτητος θα είναι και το double θα πάρει. Είναι αδύνατο να χάσει. Είναι αδύνατο και το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει αδύνατο, φίλε. Δεν υπάρχει αδύνατο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Έτσι λέει ο Ρακλειδέας. Ναι. Όχι, λέει, έτσι λέει ο Γρηγόρης. Δεν είμαι Ρακλειδέας, που αξίσιμο. Όχι, γιατί φροντίζει και πετάει λάσπη, ξέρει τι κάνει. Εγώ λέω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να γίνει. Όλα γίνονται. Καλά, όλα γίνονται. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το ο Βαρέλας θα βάλει 2 γκολ στη Λάρισα. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλας θα βάλει, ναι. Να είστε καλά. Ναι, λογικό είναι. Λοιπόν, σε λίγο καιρό. Πολύ που να είστε καλά, δάσκαλε. Άκουσα και σε ακούω και σένα και τον Γρηγόρη και τον
Κουλιανό καθημερινά, και σας αγαπώ πολύ και σας σέβομαι πολύ. Εσένα Κωστή σε έχω αδυναμία, γιατί πήγαινα στον πατέρα σου στην Εθνική Τράπεζα και πίναμε καφέ. Μπράβο. Και συναντιόμασταν και στο Σεραφίδι. Α. Στο Αλκαζάρ. Στο Αλκαζάρ πηγαίνατε. Ουλάκια μου. Ήταν κεντρικό, ο Λάπας στο, μαζί μου. Στο ο κεντρικό Νίκος, κατάστημα. Άστο να μιλήσει ρε κόκκινε, τα ξέρεις όλα. Ναι. Το ξέρω. Ο Κουρουκίδης και λοιπά. Κάνα παρέα εκεί με τον Κουρουκίδη, ναι. Ναι, και ήμουν κι εγώ ο πιο μικρός της παρέας, αλλά με αγαπούσαν πολύ. Και με, άμα παίζαν κανένα χαρτί και κερδίζαν, με κουκουπανούσαν και ένα χιλιάρικο. Μπράβο τα πουλάκια, σαν τον κόκκινο, χουβαρντάδες. Ναι, έτσι. Δεν ήταν χουβαρντάδες. Για τον εαυτό σου μιλάς. Έτσι. Να είστε καλά, δάσκαλε, να είστε καλά. Μία τελευταία κουβέντα. Πέστε μας. Ποιον καλόν άνθρωπο και από τον πατέρα σου στη ζωή μου δεν έχω ξανασυναντήσει. Ήταν λίγο αθυρόστομος όμως, ε. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει, του μοιάζεις λίγο. Ήταν αθυρόστομος, ναι. Και εσύ του μοιάζεις. Βέβαια. Να σε καλά. Γεια χαρά. Να σε καλά. Δύο μηνύματα να διαβάσω. Καλό παιδί, ήταν αθυρόστομος. Δύο μηνύματα. Βρωμόστομος, ναι. Θα προτιμούσα το αίτητο σε παιδί που θα έπαιζε το τελικό με τη Λαμία. Ναι. Τρολιά αυτή για τον Αριανό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ο 304, ναι, έχει, ο 304 έχει την εταιρεία Ηρακλή, σε πετάνε εκτός για 8 χρόνια. Πληρώνει τα χρέη, είναι σε αδράνεια. Έρχομαι εγώ, κάνω άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα και εσύ δικαιώνεσαι. Ποιος άσχετος θα πιστέψει ότι θα πάρω εγώ τα λεφτά? Είναι άσχετος. Λοιπόν, δύο πράγματα. Καλά σε 300... λέει. Ω, στην έφερε, ωραία. Λογιστικά στην έφερε. Θα απαντήσω. Απάντησε. Για ποιο λόγο γίνεται η άλλη εταιρεία Ηρακλή? Για να φάει τα λεφτά από τους παίκτες. Όχι. Τι όχι. Γιατί το ρίξανε τοπικό. Ποιος τον έριξε τοπικό, λάθος κάνεις. Βήτα Εθνική το ρίξανε. Εσείς το ρίξατε στο τοπικό, λάθος κάνεις. Προσέφυγε. Λάθος κάνεις. Εσύ κάνεις. Κοντρομπαλά, λάθος κάνεις. Βήτα σε ρίξανε. Και τα αρπάξατε κιόλας για να πέσετε. Έτσι λες στην Τρίπολη. Επειδή φωνάζεις, δεν σημαίνει ότι ακούγεται. Δεν φωνάζω. Εσείς τι πήγατε στην ομάδα. Στο αμάξι μου που άκουγα το 13 πότε ήτανε. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε την ομάδα στη Β' Εθνική και την πάμε κάτω. Άστε το τώρα το παραμύθι. Υπάρχουν δύο πολύ απλά πράγματα. Άστε το παραμύθι τώρα. Ο Ηρακλής έπεσε τοπικό γιατί προσέφηκε στα πολιτικά δικαστήρια. Να μην το ξέρατε ότι θα πάτε. Και δεύτερον, ρωτάω εγώ αυτόν που με αποκαλεί άσχετο. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, υπήρχε πρέπει να το ρίξει. Το ίδιο είσαι ρε σε δυναμική. Ρωτάω. Σε απαντάω εγώ. Το ίδιο είσαι σαν Ηρακλής σε δυναμική με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί. Γιατί είναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ίδια δυναμική έχει μόνο. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Τι δε. Δεν συμφέρει. Ρωτάω. Δηλαδή, εγώ άμα πάω και φάω 10.000 ευρώ και ο άλλο φάει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια ευρώ. Απάντηση. Την ίδια μεταχείριση θα έχουμε. Εγώ πάω φυλακή και ο άλλο θα βγει έξω. Ξέρει να απαντήσει ή όχι? Πολύ καλά σε απάντησα. Πάμε στον κόσμο τώρα γιατί περιμένει. Ναι. Έλα, φίλε. Σαχλαμάρε τώρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Βάζει τον Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην ίδια δυναμική. Πελατειακή σχέση, κράτους. Τι θες να λέμε αλήθειες? Αλήθειες λέμε, τι λέμε? Μόνο αλήθειες θα λέμε. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Είχα πάρει και προχθές που είπα του Κώστα, που σου είπα για το κλάμα που ρίχνουν οι χαμουτζίδες για τον ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα τα πρωτοσέλιδά τους κλάματα έχω. Τώρα πριν από λίγο εκπομπή σε Αθηναϊκό, να μην λέμε ονόματα, όπου υπάρχουν τρεις δημοσιογράφοι που ο καθένας είναι φύλαμπρος κείμενος στις μία από τις τρεις ομάδες των Αθηνών. Τι λένε? Και λέει τώρα, άκου, κατηγορούσε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό ότι όταν έκανε κουμάντο ο Βαρδινογιάννης, τα πρωτάθλημα ήταν μοιρασμένα, λέει, και πήρε και ένα Ιλάρισα, λέει, πήρε και ένα ΟΠΑΟΚ, πήρε και κανένας άλλος, λέει, κανένα κύπελο. Αλήθεια λέει. Εσείς λέει, κανένας λέει, και ο Ολυμπιακός το εργάλειο και κανένας άλλος λέει από τότε. Γι' αυτό και έχουν μουρλαθεί τώρα και βγάζουν τα μάτια τους μεταξύ τους. Δηλαδή φαντάσου τώρα να πάρουμε, σε σχέση με αυτό που θέσατε ως ερώτημα, να πάρουμε double, να το πάρουμε και έτσι το πρωτάθλημα, να δεις τι έχει να γίνει. Μεγάλη Παρασκευή διαρκείας θα έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν λέει, δεν λέει ψέματα. Ωραίο, να είσαι καλά. Έλα βίλε. Έλα. Όπα. Λοιπόν, τι συγκρίσεις κάνετε τώρα? Το Σαμαρά, τον Καραμαλή και το Μητσοτάκη με τον Ανδρέα. Έτσι είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ηρακλής.
Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτό. Το 64 ο Παναθηναϊκός πήρε αίτητο με 6 ισοπαλίες. 24-6-0. Έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει με 3 ισοπαλίες αίτητο. Εκτός αν στραβώσει στα 3 παιχνίδια. Μπορεί, στη Λάρισα να στραβώσει. Λοιπόν, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Θα πάρει και το κύπελο W, επομένως έχει ρεκόρ. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Αλλά... Επομένως ακυρώνονται όλα τα πρωταθλήματα τα δικά τους. Παρακάτω. Για τον Ηρακλή τι να πω, δεν έχει πρωτάθλημα, δεν ακυρώνεται κανένα. Κόκκινες συμφωνείς. Δεν κατάλαβα επανάληψη λίγο γιατί έκανε με διακοπή ο ήχος μου. Λοιπόν, να σου επαναλαμβάνω. Πες να μου πείτε και οι δύο, μία λέξη με 4 ταφ. Μία λέξη με 4... Ταρατατά. Ε? Ταρατατά. Τρία όχι. Είναι και ένα, μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Πες μας. Να το πω. Να μην είναι βρισιά μόνο. Όχι, τρελός είσαι, σου έχω κάνει κανένα τέτοιο εγώ. Όχι, ποτέ. Δεν μου λες, άμα σταματήσει να σας στη φύλακα στον δρόμο, τι θα σου ζητήσει. Τι θα μου ζητήσει. Ταυτότητα, άδεια, δίπλωμα. Ταυτότητα, πόσα ταφ έχει. Φύγε τρελέ, πασοκότρελε. Έλα φίλε, ναι. Ρε φίλε, τι μπορεί να αναπνέει εκεί πέρα στο βουνό. Κάρβουνο, ρε. Τι μπορεί να αναπνέει. Τι είπε τώρα, Μάσκι. Ναι, λέγε. Παρακαλώ. Γεια σας. Πάμε. Είστε αληθινοί πολιτευμένοι, πολίτες του Αγίου Πνεύματος, θηρωροί της Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να μην πω άλλα λόγια. Κοίταξε. Από εκλεκτό σε εκλεκτό πάμε. Ναι, Γρηγόρη και Κώστα, κοίταξε. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Τρεις ελληνικές ομάδες υπάρχουν στην Ελλάδα, ο Άρης, ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός. Μας πολεμούν. Συγγνώμη, γιατί τώρα... Πολύ πρέκα βλέπεις, φίλε. Ε? Ναι, συνέχισε, λέω. Ναι, γράφω τον καημό μου. Όλοι οι τεμπέληδες γράφουν και διαβάζουν. Ναι. Κώστα, είσαι πολύ ωραίος και εσύ Γρηγόρη. Τι να πω. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό, φίλε. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να μα είσαι ακιόμη. Αυτό είναι καλά. Εγώ δίνω λεφτά για κομμωτήριο. Αυτό εδώ τι κάνει. Παίρνει ένα χαρτομάτιλο και εκτρενίζεται. Σε παρακαλώ. Όχι, μην με κλείσετε. Θέλω να πω ότι. Επειδή βρέθηκε ένα τρελό και χώνει τα λεφτά του, ο Ιβάν Σαββίδη. Τρελό. Για μένα. Καθόλου τρελό. Καθόλου τρελό. Ναι. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι θέλει να γίνει, δεν ξέρω. Ζηλεύεις, ε? Κατάπρα, ε? Ζηλεύεις. Ναι. Φύγε ρε το φελό, τον έχετε τόση ώρα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Γεια σας κύριε με τη φωνή. Ακούτε να δείτε, είμαι Λαρισαίος παλιός Ολυμπιακάκιας, έγινα παουκτής γιατί είχα ένα πιτσιρικά εκεί που έπαιζε τερματοφύλακας είναι ακόμα. Ποιος? Αλλά από τα λόγια πολύ περηφάνεια οι παουκτήδες θα ανάψω στον Άγιο Χαράλαμπο, είμαι στα Γιώρος και πιστεύω θα βάλω το καλύτερο λάδι 2-1. Τελείωσε. Προσκυνάς και εσύ στο Άγιον Όρο σίγουρα τον Άγιο Χαράλαμπο. Και πολύ εκεί επάνω εσείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Πέφτει Χαράλαμπος εκεί. Έλα ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Ναι, γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη, Γιώργος από Στουτκάρδη. Γεια σου το Γιώργο, καλύτερο γεια σου, Κώστα σε αυτό το μάγο της χαλάστρας είναι λίγο πριν τον κλείστε ή κλείνει αυτό το... Αυτός τι είναι αυτός ρε συπλάκη. Κύριε Αντωνιάδη αν μας ακούτε. Έχετε καιρό να πάτε τηλέφωνο. Πιστέψαμε 2-3 μέρες που πήρατε συνεχόμενα με τον κύριο Κάζη που σας είπε αυτά που δεν σας αρέσαν ότι θα παίρνετε κάθε μέρα. Γιατί μας λείψατε πάλι. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το FM PAOK. Ναι. Κώστα, εγώ πιστεύω επειδή και εδώ πάλι είσαι μπροστά πολύ
για το δίλημα που έβαλες, ότι επειδή χρονικά το έχουν ήδη πάρει το πρωτάθλημα, ναι, και θα τους πειράξει πιο πολύ αν γυρίσουν από το κύπελο με ήττα, ναι, όπως για να σου δώσω ένα παράδειγμα, η Ρεάλ πήρε πρωτάθλημα το 2012. Από τότε δεν το έχει πάρει, δεν της πείραξε επειδή παίρνει το Champions League. Τη χρονιά που πήρε η Μπαρτσελώνα που πήρε το Champions League, ήταν η χρονιά που πήρε η Μπαρτσελώνα το πρωτάθλημα. Οπότε την πείραξε και ας πήρε πρωτάθλημα, πήρε το Champions League. Ενώ το 2012 πήρε ένα πρωτάθλημα. Ρε, χάνεις 2-1 στη Λάρισα και γυρνάς. Ναι. Και χάνεις το ΆΚΑ το τελικό και πάλι γυρνάς. Πουτά μου τράσε μεγαλύτερη μύτη. Η τελευταία είναι μπίκρα που μένει. Τελευταία. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κωστή, για το δίλημα που έβαλες. Μάλιστα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μέσα στο πούλμα να γυρίζω και να έχω χάσει από το Χιμένεθ και από το Μάνδαλο. Α, μπράβο. Αντί να γυρίσω Θεσσαλονίκη, θα με φανεί ότι πάω Αυστραλία. Αυτό ακριβώς. Δεν θα έχει τελειωμό το ταξίδι. Φίλε, αν η ομάδα σου κερδίσει. Α, το χριστομάδι, ούτε θα σε ενδιαφέρει τα γίνοντα. Ναι, καλά. Καλά. Νομίζεις. Καλά. Καλή συνέχεια. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλώς τώρα. Μπορώ να σας πω κάτι. Να πεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελο στο Βίλιο το Λευκό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελο στο Βίλιο το Λευκό. Σωστό. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ωραίος ο μικρός. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, ρε, κατευθείαν βγήκα. Μπράβο. Λέγε, φίλε. Είναι απολύτη σήμερα. Τι κάνεις. Γεια σου, είναι απολύτη. Γεια σου, αγριάνθρωπη. Έλα. Λοιπόν, θα σου απαντήσω. Double. Double. Αλλά θα δικαιολογήσω και το αίτητο και το double. Θέλω να μου το αναλύσεις και εγώ και ο Γρηγόρης. Ναι. Ναι. Το αίτητο εδώ που έφτασε είναι σαν να πει πέρσι πριν την πηγή. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Το double έχει άλλη βαρύνουσα σημασία γιατί είναι τρίτη φορά τελικό πας με την ΑΕΚ. Και σου έστειλα και μήνυμα. Τρία στα τρία δεν έχει κάνει σε τελικό κανένας. Ναι, είπες για τα μούτρα του ΠΑΟΚ άμα χάσει το κύπελο. Αν χάσει τρίτη φορά ο Χιμένεθ το κύπελο, τι μούτρα θα έχει. Α, μπράβο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Ιαπολίτη. Συμφωνώ. Ναι. Αυτά. Χαιρετώ. Πάμε στον τελευταίο, προλαβαίνουμε ένα ακόμα φίλο. Έλα, φίλε. Ναι, ρε, προλαβαίνουμε, γιατί να μην. Παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε. Μαζί μιλάμε. Μάλιστα. Έλα, Κωστή. Επειδή είμαστε ίδια ηλικία, εγώ θυμάμαι που πήραμε το πρωτάθλημα εμείς το 85 και χάσαμε το κύβελο από τη Λάρισα και είχε σφιχτεί η καρδούλα μου. Έτσι. Οπότε πάει ο double. Double. Ωραίος. Ξεκάθαρα. Ωραίος. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Συγγνώμη, το άλλο που μένει στην ιστορία δεν είναι σημαντικό. Εγώ κόκκινο σου εξήγησα ακριβώς τι. Όχι, γίνεται. Θεμητό. Για τον παίχτη. Ναι. Για τον παίχτη. Δηλαδή, και αυτό την εταιρεία. Που να χάσεις ένα μάτσο οποιοδήποτε. Με τη Λάρισα με τον Λεβαδί. Δεν μπορείς τώρα, εγώ είμαι παίχτης του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Παίρνω πριν κυπέλου. Πριν αίτη του παίρνω. Ναι. Δεν παίρνω. Όχι. Δεν έχει γραφτεί. Εγώ είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτοί θα στεναχωρηθούν. Ωραία. Για τον παίχτη λοιπόν. Για τον παίκτη λοιπόν δεν για έχει πριν αίτητο του, όχι, όχι, αλλά έχει πριν κυπέλου. Είναι στο μπόνους, δεν μπαίνει το αίτητο, δεν το έχουν ωραία βάλει. Άρα περιμένουν να τα δώσουν όλα τρία στα τρία. Δεν το ξέρουμε, ρε κόκκινα, άμα το ήταν θα το ξέραμε. Δεν το βάλαμε. Καλό μεσημέρι. Κρυφό θα το είχαν. Εδώ κατουράει ο Μπίσες Βαρκελέη, σε ποια ελιά πήγε και κατούρισε. Δεν ξέραμε το αίτητο. Έχουμε άλλον. Ένα ακόμα, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον τελευταίος. Ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Λέγε. Γίνεται παλικαριά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μας πήγε ο κόκκινος βέβαια κάτω στην πύλη να πούμε και μας παράτησε εδώ. Λέγε. Δεν μου τρέχω εγώ και εσύ κάθεσαι. Πάλι και λαϊδάς. Λέγε, φίλε. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Είμαι από την Αραβισσό. Το ξέρεις το χωριό αυτό. Όχι. Όχι. Είναι 12 χιλιόμετρα προς Έδεσα από τα γεννητά προς Έδεσα. Α, είναι ψηλά. Ναι, είμαστε στο Πάικο που λένε. Ωραία. Και το Πάικο είναι πολύ ωραίο. Ναι. Όλοι θα βγουν και από εδώ το 55% του νερού από εδώ το παίρνετε. Ωραίος. Λοιπόν, θέλω να αναλάβω τον ΠΑΟΚ Αραβισσού. Θέλεις να αρχίσεις προπονητής. Τι να πάρεις. Δίνεις, φίλ. Δεν μιλάω με τον Κωστή. Τώρα μιλάω εγώ. Πόσα δίνεις. Οχ. Κωνσταντίνε. Λέγε. Πόσα δίνεις. Τα μπουσούπα. Πόσα δίνεις. Δεν προλαβαίνω να φάω. Το προπονητή θα κάνω. Πόσα δίνεις. Ένα μεγάλο συγχαρητήρα σας δίνω. Μ' ακούσουνε. Σ' ακούμε, φίλε, ναι.
Μπράβο. Συγχαρητήρια σας. Το λέω πολλές φορές γιατί είστε η αποθέωση. Είμαι πάω καπτανίχα μέχρι την κορφή. Αλλά έχω γαμπρό που είναι όλη η οικογένεια Ολυμπιακή και δεν μπορώ να αλλάξω και τα εγγόνια μου να τα κάνω ΠΑΟΚ. Κοίταξε φίλε. Τον λέω να το κάνω ΠΑΟΚ και εκείνο το βάζουν φανέρο στο Ολυμπιακό. Φίλε, θα σου πω κάτι. Πες μου. Τους έχεις εκεί εδώ κοντά στην Αραβισσό, είναι όλοι μαζί. Όλοι εδώ είμαστε. Φαντάσου να τους είχες σε καμιά άλλη χώρα να πούμε. Καλά είσαι, ας είναι και Ολυμπιακοί. Έγινε. Λέω, όχι, γερά να είναι τα παιδιά. Έτσι, όλοι, γερά να είναι γερά. Έχει... Εκεί που ανήκουν, εκεί που πιστεύουν, ας είναι. Πάνω μου πες κάτι καλό, πήγες να το κάψεις. Όντως, το σημαντικό είναι τα